Welcome to the G7I International Podcast, your official English source for all things Olympiakos FC and Greek football. The first day of training is when I realized, oh, this is why they win the league every year. When I spoke with Kevin, if I'm going to sign or no for Olympiakos, he said, you are crazy, go direct, my friend. I can't speak, I'm sure. Yeah. Έλα μαλάκα! Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Πυριάος. Είμαι γάβρος πάντα, όλοι μαζί. Okay, Costa, that's it. Welcome everyone to another episode of G7I International Podcast Show, whatever you want to call it. And this one we're going to be doing in Greek, Costa, so... For the second time, I think on the channel, we're third time, fourth time. I don't know. I've lost count. I think it's the third time. Πάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε, πάμε. Να δούμε τα ελληνικά. Και θα σε δώσω τα λόγια. Να αρχίζουμε. Θα μου δώσει το λόγο. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα. Πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πάνω από 20 χρόνια νομίζω. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει στην Ξάνθη. Είναι πραγματικά τιμή μας που αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Δεν είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που βγαίνει στην εκπομπή. Είχαμε το Ντουντού και το Ζεελίας και σήμερα έχουμε κι άλλον ένα μέσο που μπαίνει στην τριπλέτα. Λουτσιάνο, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε και πάλι. Τι κάνεις? Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι πραγματικά τώρα πιο πολύ γιατί είδα ότι κάνατε και με τους Ελίες και με τον Ντουντού. Οπότε όσο μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή σε όλο του πλανήτη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τιμή και χαρά μου που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και θα πούμε διάφορα πράγματα. Να είσαι καλά, Λουτσιάνο, και εντάξει, είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο off-camera πριν ξεκινήσουμε και νομίζω θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή γιατί έχουμε και άτομα που μπορεί να μην τον προλάβανε το Λουτσιάνο σαν ποδοσφαιριστή. Ο Λουτσιάνο ήταν ουσιαστικά μεσοεπιθετικός. Αλλά κάτσε, γιατί εδώ έχουμε το πρώτο ερώτημα, Λουτσιάνο, γιατί στον Ολυμπιακό εγώ σε θυμάμαι να παίζεις δεκάρι, έχεις παίξει αριστερά, έχεις παίξει δεξιά. Εσένα πού σου άρεσε να παίζεις περισσότερο, η αλήθεια είναι? Κοίτα να δεις. Εγώ έχω παίξει και μέχρι και στον Ολυμπιακό αριστερό μπακ. Να ξέρετε. Αλλά η θέση που μου άρεσε πάντα να παίξω είναι να παίξω από δεξιά, που μου άρεσε να μπω προς τα μέσα και να σουτάρω και να βλέπω το γήπεδο να πασάρω. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ανάποδο πόδι, αυτό μου άρεσε να παίξω. Αυτή ήταν πραγματικά η θέση που... Νομίζω ότι το πολύ θρίαζε με τον Λουτσιάνο. Γιατί ήμουν γρήγορος, είχαμε το αριστερό πόδι, αλλά δεν είχα πρόβλημα στο τάδε και με το δεξί. Οπότε και οι προπονητές πάντα συμφωνούσα να παίξω αυτή τη θέση. Οπότε ήταν αγαπημένη. Λάμπρο, ο Λουτσιάνο είχε ένα αριστερό. Κεραυνό, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Αυτό το πράγμα που έπαιρνε την μπάλα από δεξιά και σύγκλινε προς τα μέσα. Εντάξει, λίγο αεροσιλία θα πω τώρα. Σαν το Μέση ένα πράγμα. Έκοβε μέσα αριστερά και τράβαγε ένα σούτ απ' έξω και πήγαινε η μπάλα πύραυλος. Αλλά εντάξει, όχι ενδιαφέρον αυτό γιατί θυμάμαι αυτή την κίνηση που έκανες όντως από τα δεξιά. Ήρθες από τη Βραζιλία στην Ελλάδα το 1995, αν δεν κάνω λάθος, στο μεταξύ έχεις γίνει και Έλληνας, έχεις πάρει την ελληνική υπηκότητα, αν δεν κάνω λάθος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς κατέληξες στην Ελλάδα? Γιατί τώρα
άρχισες να μας λες διάφορα λίγο πριν ξεκινήσουμε ότι υπήρχε κάτι στο Βέλγιο. Πώς κατέληξες στην Ελλάδα? Κοίτα να δεις, Λάμπρος, κοίτα να δεις, Κώστα. Μία μεγάλη ιστορία. Όλα ξεκίνησε πραγματικά στο 1991-92, όταν πολύ μικρός ξεκίνησε να ξεχωρίζω στην ομάδα μικρή στη Βραζιλία. Το πρώτο ενδιαφέρον για ομάδα στην Ευρώπη είχα έρθει από Βαλένσια στη Ισπανία. Ήμουν πάρα πολύ μικρός. Είχα παίξει ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα. Έκανα λάθος, ναι, σκοράρει 9 φορές το πρωτάθλημα. Και ήδη αυτή την ομάδα είχε πουλήσει ένα σεντερφόρ στη Βαλένσια, Τόνι τότε. Και υπήρχε ενδιαφέρον από τη Βαλένσια. Αλλά μάλλον πρόεδρο τότε είχα τρέλα, είχε ζητήσει πάρα πολλά λεφτά. Και τελικά δεν πήγα μεταγραφή στη Βαλένσια. Και κατάληξε να πάω στη Κορίνθιας, που είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στη Βραζιλία. Δηλαδή, ήμουνα στα 19, είχα πάει στη Κορίνθιας και όταν πάτησα και έβλεπα τον πρόεδρο της Κορίνθιας μπροστά μου να μου δώσει τη φανέλα να βγάζει φωτογραφία, εγώ τότε του πίστευες πραγματικά ότι εγώ ήμουν σε αυτή την ομάδα, είχε υπογράψει αυτή την ομάδα. Οπότε εκεί ξεκίνησε όλα. Μέχρι που 1954 η τελευταία ομάδα μου στη Βραζιλία ήταν η Σάντος, η γνωστή Σάντος. Ήμουν δανεικός στη Σάντος από την Ιντερνασιονάλ που μου είχε αγοράσει από αυτή την ομάδα, Σαν Ζωζέ. Και τότε είχα έρθει ο Μαρσέλο Βεριντιάνο από τη Σαν Πάολο στη Ξάντη, στο 89. Και πήγα καλά. Και ήδη ο μάνατζερ του Μαρσέλου πήγε μαζί με τον προπονητή του τότε, Βασίλ Ντανίλ, στη Βραζιλία, με είδανε και έτσι μας έφερε τα DVD τότε, οι κασέτες του κύριου Πανού και αυτός πήγε και με αγόρισε από εκεί. Αλλά πριν να φτάσω στη Ξάντη, είχε ένα πέρασμα από το Βέλγιο, που για μένα ήταν ήδη κλεισμένη μεταγραφή, με περισσότερα λεφτά και για την ομάδα και για μένα προσωπικά, αλλά δεν πέρασε στα ιατρικά. Μόλις είχα κάνει μια εγχείρηση, πριν 6 μήνες είχα κάνει μια εγχείρηση σε Σάντους, στη μέση της Κοκκύλη, και όταν έκανα τα τεστ, μου εξηγούσα ο μάνατζερ, ότι ο γιατρός της Μπρις ήταν πάρα πολύ φοβισμένο με τόσα λεφτά που θα επενδύσει η ομάδα της Μπρις σε μένα και ίσως να ρίσκαρε. Και αυτός δεν πήρε το ρίσκο και είπε ακριβώς στον πρόεδρο, λέει, εγώ δεν παίρνω το ρίσκο, δεν θα υπογράψω και δεν θα του πω ότι να το πάρετε. Το ξέρετε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, τον έχω δει και εγώ και θα ήθελα πραγματικά να είναι εδώ, να ανοίγεις εδώ στην ομάδα μας, αλλά εγώ δεν παίρνω από το ρίσκο. Και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μου έμεινε μέχρι τώρα στο μυαλό μου. Δεν μετανιώνω καθόλου που έχω φτάσει εδώ στην Ελλάδα, που είμαι εδώ στην Ελλάδα, που έχω κάνει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα. Έχω κάνει εγώ μία του Ολυμπιακού, αλλά από όλες οι ομάδες που έχω περάσει. Με το ΠΑΟ που έπαιξε Ευρώπη, με τη Ξάντη, που έχω κατακτήσει πολλά πράγματα. Ατρόμητος, Πανιόνι, Πάζι, όλες αυτές οι ομάδες, δεν έχω κανένα παράπονο, ούτε έχω παράπονα που δεν έμενε στο Βέλγιο. Σίγουρα, εάν έπαιζε σε αυτό το πρωτάθλημα, σίγουρα εγώ θα νομίζω ότι θα έπαιζε σε μεγαλύτερο σύλλογο στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι εκεί Γερμανοί τα βλέπουν το ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικά όπως όταν είναι να παίξεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε ακριβώς τι... Μπορεί τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά για σένα. Δηλαδή, όπως είπες, άμα έπαιζες στο Βέλγιο,
Είναι διαφορετική αγορά, σε βλέπουν άλλες ομάδες, είσαι πιο κεντρικά στην Ευρώπη, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι ήρθανε τα πράγματα και λοιπόν έπαιξες 3 χρόνια στην Ξάνθη και έρχεσαι στον Ολυμπιακό το 1998, η οποία είναι μια χρονιά που έχει μείνει στην ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα μιλάμε για αυτή την ομάδα του 98, που ήταν γεμάτη από ποιοτικούς Έλληνες παίχτες, μερικούς ξένους, σαν και σένα, τον Γκόκιτς, αν θυμάμαι σωστά. Εσύ πώς θυμάσαι τον Ίβιτς, μπράβο, τον Ήλια Ίβιτς. Πώς θυμάσαι εσύ εκείνη την ομάδα που πήγε... Ο Πίπης, ο Πίτερ Οφορίγκουε, τον θυμάμαι και τον Οφορίγκουε. Ναι, πώς την θυμάσαι εκείνη την ομάδα, Λουτσιάνο? Επειδή ακόμα το συζητάμε, αυτή την ομάδα του 98, που είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας? Κοίτα να δεις, Κώστα. Ήτανε... χρονολογία και διαστήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον από τους παίκτες να παίξει σε μεγάλη ομάδα, αλλά να παίξει πραγματικά, πονούσε τη φανέλα. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα, όταν ήρθα στο Ολυμπιακό και οι ποδοσφαιριστές με κοιτούσαν πολύ περίεργα, γιατί λέει, ποιος είναι αυτός ο Βραζιλιάνο, έπαιξε ξανά, ήρθε τώρα εδώ και θα μας πάρει τη θέση. Που κατάλαβαν από ότι τα λίγα ελληνικά που ήξερα τότε, ότι στην προπόνηση πραγματικά Κώστα Λάμπρου τους έβλεπε ότι τους χάζευε στην προπόνηση, είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ ο προπονητή. Αλλά δεν ήταν αυτό μόνο που αυτό. Εγώ είχα παίξει σε μεγάλη ομάδα. Η ζωή μου στη Βραζιλία ήταν σχεδόν σε 4 καλές ομάδες στη Βραζιλία. Κορίντσιας, Ιντερνασιονάλ, Σάντος, Πορτουγκέζα. Παίξει τελικό με 60.000 κόσμο, πολύ νωρίς. Οπότε δεν φαινόταν για μένα το μπαν. Ή ας πούμε παράδειγμα που ήρθε στο Ολυμπιακό. Ίσως για αυτούς που ήταν ήδη στην ομάδα, που ήταν γεννημένοι εδώ στην Ελλάδα, να φαινόταν να πω ποιος είναι αυτός ο χωριάτης που ήταν εδώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι εμείς ζούσαμε στην καθημερινότητα στην προπόνηση σαν να ήταν ο ένας θέλει να παίξει και δεν θα του δώσει ευκαιρία στον άλλο να παίξει. Γιατί άμα πει είναι καλός παίξει και όλα αυτά. Είχε αυτή τη, πώς να σου πω, ατμόσφαιρα στην καθημερινότητα. Υπήρχε ένας προπονητής που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με βοήθησε πραγματικά ποδοσφαιρικά να έρθω στο μεγαλύτερο συλλόγο στην Ελλάδα, που είναι Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ, γιατί όταν έφυγε από το Ολυμπιακό και πήγε στο ΠΑΟΚ, ο Μπάιβτσι πάλι με πήρε στο ΠΑΟΚ, με πίστεψε πάρα πολύ. Δεν ήταν ο προπονητής ο δουλευταράς μέσα στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σου έτσι πάρα πολλά πράγματα εκτός γηπέδου. Δηλαδή, η σοβαρότητά του, η οργάνωση, του ενδιαφέρει για τους ποδοσφαιριστές, να θέλει το καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε μια προπόνηση μια μέρα που το Σάββατο πριν να πάμε στο ξενοδοχείο έσπασε στο σαγόνι μου και έπρεπε να μπω χειρουργείο. Και τα πρώτα άτομα που είδα εγώ όταν ξύπνησα από την αναισθησία ήταν ο Μπάιβτς που με περίμενε έξω στην πόρτα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι προπονητικά, στη καθημερινότητα, στακτική, τι θα κάνουμε και όλα αυτά, δεν είναι αυτός ο προπονητής που έκανε τον μπαν. Αλλά είχε πάρα πολλά άλλα πράγματα που κατάφερε να κάνει το Ολυμπιακό να είναι μια δεμένη ομάδα, μια καλή ομάδα και να παλέψει ο ένας τον άλλο να κερδίζει δίκαια τη θέση του βασικού.
ανταγωνιστικότητα δηλαδή στην προπόνηση. Ο καθένας δηλαδή είχατε πάρα πολλούς καλούς παίκτες σε διαφορετικές θέσεις. Το Καραπιάλι στο 10, το Γιανακόπουλο δεξιά, εσένα, Τζόρτζεβιτς, Ίβιτς. Ό,τι και να σας πω, ας πούμε παράδειγμα, μπορεί να είναι λίγα. Η προπόνηση φωτιά πέσανε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Ο καθένας θέλει να φύγει από το κήπεδο. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν λίγο ατομικά. Ο άλλος θέλει να κάνει φάου. Ο άλλος θέλει να κάνει τελειώματα. Οι άλλοι θέλουν να κάνει σέντρα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το ωραίο, γιατί για το επίπεδο, συγκρίνοντας με τις άλλες ομάδες στην Ευρώπη, εμείς δεν είμαστε το επίπεδο τους, αλλά αυτή τη ομογένεια, αυτά τα ωραία πράγματα που κατάφερε ο Μπάιτς να το κάνει σε εκείνη την εποχή, ήταν πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ στην ομάδα τη σημερινή. Λείπει ο ανταγωνισμός, λείπει αυτή, πώς να πω, η φλόγα. Λείπει αυτή η φλόγα που είχατε εσείς όλοι οι παίκτες. Να πονάει ο άλλος τη φανέρα, ναι. Κώστα. Ναι, εσύ να, θέλει να παίξει για την ομάδα, να φύγει, όχι να παίξει και να κάνει την καρδούλα και να στείλει την κόμμενα στην κερκίδα. Εμένα δεν με διάφερε αυτό το πράγμα. Εμένα με διάφερε να κερδίσω, να σκοράρω, να κάνω. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορούμε να αποφεύγουμε, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα μίδια γενικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερο χρόνο εκτός γηπέδου με το πώς να φτιαχτεί πάρα γνωστικό χώρο. Ναι. Και σε λέω πραγματικά, με όλο το σεβασμό που έχω εγώ του κάθε επαγγελματίες, στην εποχή τη δικιά μας, και να είναι και ο Μπάιβιτς προπονητής, αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στο Ολυμπιακό, δεν θα πέρασε μπροστά στην πόρτα του γηπέδου, στο προπονητικό κέντρο. Καταλαβαίνω αυτό που λες, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές, έχει αλλάξει η κοινωνία, τα social media και όλα αυτά, και είναι το μυαλό αλλού, δεν είναι 100% συγκεντρωμένο στην προπόνηση, στην ομάδα. Εντάξει, και πολλοί παίχτες που έρχονται πλέον στον Ολυμπιακό βλέπουν την ομάδα ως ένα σκαλοπάτι, δηλαδή εντάξει, πονάνε τη φανέλα ένα χρόνο, μετά θέλουν να φύγουν και την πονάνε λιγότερο ή δεν πονάνε καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να είναι αρκετά άτομα που έχουν μπει στην εκπομπή και σου στέλνουν χαιρετίσματα. Ο φίλος ο Μάνος, ο Σπύρος και ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, ο φίλος μας που λέει «Λουτσιάνο, σ' αγαπάμε βρε Αλάνη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Δεν έπρεπε να σε αφήσουν να φύγεις τότε, ήταν λάθος του Ολυμπιακού μεγάλο». Οπότε έχεις πολλούς φαν εδώ πέρα, Λουτσιάνο. Τώρα κάτι θέλω λίγο, πριν συνεχίσω αυτή τη ροή με την ομάδα του 98, την ομάδα την οποία ήσουν μέλος, μου ήρθε κάτι λίγο στο μυαλό τώρα που αναφέρεις νοοτροπία, εξωγηπαιδική ζωή κτλ. Και έχουν παίξει αρκετοί Βραζιλιάνοι παίχτες στον Ολυμπιακό. Αλλά λιγότεροι τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ο Ραφίνια που έμεινε 6 μήνες. Αλλά ήταν ένας παίχτης και με ενδιαφέρει η άποψή σου και μπορεί να ξέρεις κάτι. Ήρθε ο Διόγκο. Δεν θυμάμαι τώρα το 2009, θέλω να πω. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το Διόγκο το θυμάσαι. Είχε πληρώσει ο Κόκαλης τότε, λέγανε 10 εκατομμύρια, να φέρει τον Διόγκο από την Πορτσουγκέσα, από τη Βραζιλία. Τι πιστεύεις ότι... Ναι, που, ο Διόγκο όταν ήμουν στην Πορτουγκέζα, καθόταν έξω και περίμενα εμάς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα να βγάλει φωτογραφία μαζί μας. Και όταν το συνάντησε εδώ, γιατί εγώ τον Διόγκο, να σας πω, έκανα μεγάλα αγώνα για να του κρατήσω εδώ στην ομάδα, γιατί εγώ ξέρω τη ζωή του Διόγκου περισσότερο από οποιοδήποτε. Δηλαδή, ήταν ένα παιδί, για να ξέρεις, ένα παιδί που έχασε τον πατέρα
του πολύ μικρός, τη μεγάλωσε η μαμά του και μαζί με ένα κοριτσάκι. Ο Διόγκο είναι, νομίζω ότι αν συνέχιζε και είχε ο Ολυμπιακός την υπομονή να του προστατεύει, να του βοηθήσει εκτός γηπέδου με ψυχολόγους ή να του βάλει κάποιος να του έχει, να είναι μαζί του, γιατί εγώ δεν μπορούσα, γιατί εγώ έπαιζε τότε και επίσης είχε την οικογένειά μου. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα είχε πουλήσει Ολυμπιακό. Εξαιρετικό χαρακτήρα σαν παιδάκι, γιατί εγώ τον έζησε καθημερινότητα στα τελευταία. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό εκεί επένδυσε αρκετά λεφτά σε ένα ποδοσφαιριστή. Του είδε πραγματικά ότι πήρε ένας ποδοσφαιριστής και τα πρώτα χρόνια του βοήθησε την ομάδα πραγματικά. Και στη δεύτερη χρονιά, εκεί που χρειαζόταν το παιδί μία στήριξη, δεν είχε. Η στήριξη που είχε ήταν από μένα, που ήμουν εκτός και ποδοσφαιριστής σε άλλες ομάδες, και από το παιδί που του ήταν εδώ μαζί, το Μαρσέλο, που το βοήθησε πάρα πολύ. Και μέχρι τώρα συζητάω και με τον Μαρσέλο, όχι ο Μαρσέλο Βεριντιάνο που είχε παίξει και στην ΑΕΚ και στη Ξάνθη μαζί μου, άλλος Μαρσέλο. Λέγαμε ότι αν ο Ολυμπιακός είχε λίγη υπομονή και με υπομονή που έχει με τους ποδοσφαιριστές που είναι τώρα σε αυτή την ομάδα και στα τελευταία 3-4 χρόνια, νομίζω ότι ο Διόγκο θα είχε γράψει το όνομά του στη ιστορία του Ολυμπιακού. Μεγάλο κρίμα και δεν είχα ιδέα ότι είχατε αυτή τη σύνδεση με τον Διόγκο. Εντελώς τυχαία δηλαδή την έκανα και εγώ την ερώτηση και χαίρομαι που την έκανα, γιατί πραγματικά ήταν ένας εξωπραγματικός επιθετικός την πρώτη χρονιά. Τα πράγματα που έκανε τα έχουμε δει από λίγους. Τη ταχύτητα, το κοντρόλ, τις εμπνεύσεις, δηλαδή έβαζε γκολ, έκανε assist, τα πάντα, μοντέρνος επιθετικός. Και είναι μεγάλο κρίμα αυτό το παιδί, αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε από το θέμα της ομάδας του 98, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση πάλι για ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, τελευταία. Έγινε ένα poll την περασμένη χρονιά. Ποια είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα του Ολυμπιακού? Και ήταν μέσα στις ερωτήσεις η ομάδα του 98 και η ομάδα του 2019. Η ερώτησή μου είναι, εντάξει, λίγο πλάκα θα να κάνουμε εδώ τώρα. Άμα έπαιζε η δικιά σου η ομάδα του 98 με την ομάδα του 19 που απέκλεισε την Arsenal, ποια πιστεύεις ότι θα κέρδιζε? Κοίτα να δεις, Κώστα. Στο πάθος, στο ξύλο, στη δυναμικότητα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, εγώ νομίζω ότι θα κερδίζουμε εμείς. Αλλά μετά από αυτή την ομάδα του 98, εγώ νομίζω ότι υπήρχε στην ομάδα περισσότερους ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Είμαστε μια καλή ομάδα, είχα καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε τόσους ξένους, δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τόσους ξένους όπως έχει τώρα. Γι' αυτό βοηθάει και την ποιότητα της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι αυτά που σου είχα πει και πριν στη συζήτηση που κάνουμε, ότι ήταν μια ομάδα παθιασμένη, μια ομάδα που εμείς δεν μας ενδιάφερε ποιος ήταν ο αντίπαλός μας και ποιος ήταν η έδρα που πήγε να παίξουμε. Στην Ευρώπη ξέρουμε με ποιο θα παίξουμε, γιατί ήταν πολλές καλές ομάδες με πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν βλέπαμε κανένας. Εμείς πιστεύαμε πραγματικά όπου πηγαίναμε ότι πάμε ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό σας λέω ότι σίγουρα μπορεί να σε άλλες χρονιές μετά από την 98
να υπήρχε άλλες ομάδες με πολλούς ποιοτικούς παίκτες καλύτερα από εμάς, αλλά με το ξύλο, το πάθος, τη δύναμη, τη θέληση που είχαμε εμείς τότε, 98, 99, 2000, νομίζω ότι θα το σχεδίζαμε. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες. Πραγματικά έτσι όπως το έθεσες, πραγματικά, δηλαδή στο πάθος, στο ξύλο, θα κλαίγανε. Η ομάδα του 19 νομίζω θα έκλαιγε. Λάμπρο, εσύ τι λες? Σκέφτομαι κάτι που είπες για τους Έλληνες. Σκέφτεσαι ότι κάνει την διαφορά να έχεις 8 της 11 Έλληνες μέσα στην ομάδα και τώρα δεν έχουμε πολλούς. Ας πούμε, έχουμε τον Μανολά, Σοκράτη, Μπουχαλάκη, αλλά τότε μπορούμε να πούμε πιο πολύ. Κοίτα να δεις, εγώ λέω κάτι από τότε που έχω έθεση στην Ελλάδα και περισσότερο όταν μπορούσα και εγώ να συνεννοηθώ και να μιλάω από μόνος μου. Γιατί άλλο να μιλάς από μόνος σου, άλλο να μεταφράζει ο άλλος, που πολλές φορές θέλει να πεις κάτι, αλλά είναι κάτι πολύ σκληρό και αυτός μεταφράζει διαφορετικά. Ότι για μένα, που τους βλέπω σαν προπονητής τώρα, πάντα του λέω εγώ σε όλες τις ομάδες που έχω πάει. Εάν εσύ είσαι ξένος ή Βραζιλιάνος να είσαι, ή ως το Πελέ, ή ως το Μαραντόν, ή ως οποιοσδήποτε άλλο, εάν δεν είσαι αυτό που πρέπει να ξεχωρίζεις σαν ξένος ποδοσφαιριστής, εγώ να ξέρετε ότι θα βάλω Έλληνες να παίξω. Εμείς στο Ολυμπιακό δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια που έχει τώρα πλέον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια τόσους καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές τότε, γιατί λέγανε αν δεν βάζεις ποδοσφαιριστές να παίξει από μικρούς, δεν υπήρχε ποιότητα ποδοσφαιριστής όπως έχει τώρα. Μπορεί να είναι τα παιδιά τώρα οι Έλληνες κακομαθημένοι, γιατί βλέπετε τώρα ένα παιδί 15 χρονών, 13, 14 χρονών να έχει μάνατζερ, να πηγαίνει στον κήπεδο και να το παρακολουθεί, οι πατεράδες, όλα αυτά. Αυτά μόνο κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό η Έλληνας έχει πάρα πολύ δυνατότητα να προχωρήσει και να είναι μια ομάδα ολόκληρη μόνο με Έλληνες, αλλά νομίζω ότι χάνει στα διαστήματα. Παίρνει πολύ αέρα εύκολα. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τους πατεράδες, επηρεάζεται πάρα πολύ από τους μανατζαρίους. Για να καταλάβει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής την πραγματικότητα, την αγάπη για το ποδόσφαιρο, τι σημαίνει ποδόσφαιρο, πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Να ζήσει τουλάχιστον 1-2 χρόνια στο εξωτερικό για να μάθει πραγματικά τι σημαίνει να ζήσει σε μια άλλη χώρα, να παίξει ποδόσφαιρο σε μια άλλη χώρα. Και πιστεύω ότι και έχουμε δει και τώρα και παλιά πόσους Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν φύγει και έχουν παίξει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα. Απλά είναι εδώ. Εδώ εγώ θυμάμαι ότι ερχόταν ξένο, πριν να έρθει το ξένο στην προπόνηση, τα παιδιά συζητούσαν. Πήρνε άλλος παίκτης για τη θέση μου. Δεν θα ξαναπαίξω. Όχι, κύριε φίλε. Γιατί? Εσύ θα πρέπει να πεις, εγώ θα παίξω. Ας είναι αυτός καλύτερο από μένα και να αποδείξει ότι είναι και να παίξει. Αλλά το παίρνεις από κάτω από την αρχή και εκεί μετά για να σε βοηθήσει κανένας. Πας στο σπίτι, λέει ο πατέρας, μην ανησυχείς ρε. Αυτός είναι προπονητής, δεν βλέπετε. Πατεώνας ρε. Παίρνει μόνο λεφτά. Δεν υπάρχει αυτή την στήριξη που έπρεπε να έχει. Όχι, αγόρι μου. Θα πας στην προπόνηση, θα δείξει κάθε μέρα ποιος είσαι εσύ. Δεν θα παίξει ο Λουτσιάνο που πήρε από τη Βραζιλία. Θα παίξει εσύ. Είσαι καλύτερο από αυτό. Πέδειξε εκεί ότι είσαι καλύτερο. Αλλά όχι. Το πρώτο που σκέφτεται, δεν θα παίξω. Γιατί πήρε ένα άλλο ξένο. Εγώ που σας μιλάω ειλικρινά, ό,τι έχω μαλώσει, αλλά
οι ξένοι δεν του αρέσει να ακούει αυτό από τον προπονητή. Αλλά εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί εγώ του Λουτσιάνο να παίξει, γιατί ο Λουτσιάνο δεν του ενδιαφέρει. Ο Λάμπρος έρχεται, ό,τι ζητάω από τον Λάμπρο, ακολουθεί, παίζει, προσπαθεί, είσαι στη χώρα. Και πολύ λίγο ξένοι καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ότι πάστε μια ξένη ότι πρέπει να αποδείξει παραπάνω από του Έλληνα. Γιατί πολλές φορές στην ομάδα έχει ένα παικταρά, να ξέρεις ότι θα παίξει, εσύ παίρνεις τα περισσότερα λεφτά, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Αν πάει καλά, πολύ ωραία. Αν δεν πάει καλά, μετά από 6 μήνες, τον αφήνεις στην άκρη και παίρνει πολλά λεφτά, δεν παίζει. Και, όχι, φίλε. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό από εκεί. Έγινε μια μεταγραφή. Εγώ δεν ζήτησα να έρθω εγώ στην Ελλάδα. Αυτή πήγαινε και εγώ δεν ήξερα την Ελλάδα καν όταν ήμουν στη Βραζιλία. Το μόνο που είχα ακούσει από την Ελλάδα ότι είχε ωραία νησιά, ότι ήταν από εκεί που ξεκίνησε όλα, το πέρασμα του Χριστού από εδώ, όλα αυτά. Αυτά ήξερα από την Ελλάδα. Ήθελα να γνωρίσω την Ελλάδα όταν στις 1995. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάω τους Έλληνας ή να του πω ότι εγώ είμαι ο Τάδη, δεν θα παίξει κανένα. Όχι. Νομίζω ότι όπως μου είπες και εσύ, Κώστα, που κάναμε μια συνέντευξη με μια κοπέλα, το ελληνικό, εγώ πίστευε πραγματικά ότι μετά το 2004 το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έκανε ένα... θα πήγαινε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα σε όλα τα πράγματα. Θα είχε ένα ανεβάσματα και θα ήταν πολύ δύσκολο να θυριάζει. Θα θυριάζει την ομάδα που ταυμάζω εγώ σαν το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Σίγουρα δεν ήξερε ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά περίμενε πραγματικά να αλλάξει πολλά πράγματα. Και όταν της είπα εγώ ότι δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλο δεν υπάρχει οργάνωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει ταλέντο ποδοσφαιριστής Έλληνας. Που πιστεύω ότι υπάρχει σε όλα τα χωριά, σε όλη τη ομάδα, σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι εδώ. Να πιστεύουν πραγματικά ότι μπορεί να καταφέρουν πολλά πράγματα. Οπότε το πας σε θέμα καθαρά νοτροπίας του Έλληνα ποδοσφαιριστή και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λες. Και... αλλά κόστα και στις ομάδες, όχι στους παίκτες, αλλά και στις ομάδες που έχουμε δει, στους προπονητές. Αυτό είναι πρόβλημα εκεί. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί θέλαμε να σου κάνουμε ερωτήσεις επ' αυτών των θεμάτων, για τις ακαδημίες, τους νέους παίκτες. Εδώ έχουμε ερωτήματα τώρα, στέλνουν στα σχόλια, Λουτσιάνο, να μας πεις ιστορίες, να γελάσουμε και εμείς συζητάμε λίγο. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Παιδιά, μείνετε στη γραμμή, μείνετε συντονισμένοι. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε ένα like, να διαδοθεί και η συνέντευξή μας με τον Λουτσιάνο. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο σε αυτή τη ροή τώρα που άνοιξε αυτή η κουβέντα. Γιατί, όπως είπε και ο Λάμπρος, δεν φαίνεται να είναι, νομίζω είναι θέμα νοτορπίας, δηλαδή λίγο ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί να νιώθει φόβο ή κόμπλεξ, ότι είναι πιο κάτω από τον ξένο, ότι ο ξένος είναι καλύτερος. Έχουμε λίγο μια ξενομανία στην Ελλάδα, αλλά και οι προπονητές, δηλαδή φέτος στον Ολυμπιακό, το ίδιο ερώτημα εμείς κάνουμε κάθε εβδομάδα, πώς γίνεται ένας παίχτης σαν τον Βασίλη Σουρλή, που είναι νομίζω 19 χρονών, έλεγε εσύ νωρίτερα ότι άμα είσαι παίχτης κάτω 17, κάτω 19, είσαι σαν επαγγελματίας. Δηλαδή, έχουμε ακόμα αυτό το mentality, την οτροπία στην Ελλάδα, ότι ο 18χρονος είναι ταλέντο. Ότι μη το βάλουμε το παιδί να παίξει γιατί θα καεί, πρέπει να τον προσέξουμε κτλ. Ενώ στον Ολυμπιακό το κέντρο φέτος σέρνεται, και έδειξε καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος ο ποδοσφαιριστής, λέμε για το Σουρλή, δεν έχει πάρει ευκαιρίες. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, Λουτσιάνο.
πιστεύεις ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε νόμους από την ΕΠΟ, για, δηλαδή να έχει κάθε ομάδα 5 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα. Πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Γιατί δεν βγάζουμε ποδοσφαιριστές, επιθετικούς. Ποιον έχουμε επιθετικό στην Ελλάδα? Παλιά είχαμε Γιαννακόπουλο, είχαμε Αλεξανδρή, Μήτρογλου, Νικολαίδη, Λιμπερόπουλο, Καραγκούνη, παιχταράδες μπροστά, Τσάρτα. Κώστα, κοίτα, ναι, κοίτα να δεις. Γι' αυτό σου λέω ότι για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής να βελτιωθεί, πρώτα πρέπει να το ότι έχει ταλέντο πάνω του. Δεύτερο, η θέληση του ποδοσφαιριστή πραγματικά να θέλει να βελτιωθεί, να θέλει πραγματικά ο ποδοσφαιριστής. Εμένα προσωπικά, αν συζητήσει κάποια στιγμή του Στέλιο του Βενετίδης, θα σου πει από μόνος του. Ο Βενετίδης όταν ήρθε και μέχρι τώρα, εγώ του κάνω πλάκα όπου το συναντάω, ο Βενετίδης ήρθε από τη Οριστιάδα και στο εκεί που παίζαμε κορόιδου, που λένε το 5-2, ο Βενετίδης το μόνο που έκανε ήταν τάκλι. Τάκλι από εδώ, τάκλι από εκεί, παίζαμε κορόιδου και έκανε τάκλι. Περίπου 30-40 τάκλι στη 15 λεπτά στο κορόιδο. Και κοροϊδεύαμε, κάναμε πλάκα μέχρι που έφτασε να παίξει στο ευρωπαϊκό, να είναι στην Εθνική στο 2004. Έπαιξε Ολυμπιακό, στο ΠΑΟΚ, στην Εθνική. Ο Βενετίδης ερχόταν κάτω από το σπίτι μου, του λέω: Βενετίδης, 8.30 ώρα εγώ φεύγω. Γιατί εγώ δεν περίμενα. Έχω σακωθεί άπειρες φορές με προπονητές, γιατί δεν θέλανε να με αφήσουν να κάνω προπόνηση παραπάνω. Και εγώ πήγαινε και έκανα. Πηδούσα την πόρτα του που ήταν κλειδωμένη, γιατί δεν είχε προφροντιστή. Είχα πάρει τα ρούχα την προηγούμενη μέρα από τον φροντιστή, για να μην του ταλαιπωρήσει και τον άνθρωπο. Και ερχόταν ο Βενετίδης. Έπαιρνε το ένα τερματοφύλακα και καθόμουν και έκανα προπόνηση βροχή μόνοι μας και έτσι είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Και αυτό που σου είπα και πριν, για αν δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής ζήτη να μην περιμένει τον προπονητή να βελτιωθεί, δεν πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ. Επίσης, τώρα πλέον η αλήθεια είναι, Κώστα Λάμπρου, ότι οι περισσότερους προπονητές δεν τους ενδιαφέρει να βλέπει το ποδοσφαιριστής να βελτιωθεί, να κάνει ένα ποδοσφαιριστής μικρός να γίνει καλύτερο. 10, 20, 30%. Ο προπονητής, ναι, μέχρι να υπογράψει, λέει, θα βάλουμε μικρούς ποδοσφαιριστές, θα το προσέχουμε εμείς. Μόλις χάσει 2-3 παιχνίδια και αρχίζει και του κράζουν οι εφημερίδες και ο πρόεδρος και όλα αυτά, κάνει τούμπα. Γιατί να μην χάσει τη θέση του που να παίρνει τα 3, τα 4, τα 5, τα 10, τα 20, τα 30 χιλιάρικα το μήνα, κάνει τούμπα και πάει δίπλα στον πρόεδρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αφήνει το μικρός εκεί, δεν είναι έτοιμο. Και όταν φτάσα στα 22, είναι μεγάλος πλέον. Έχασε την ευκαιρία, τον δώσαμε. Τι δώσαμε την ευκαιρία? Ναι. Όταν η ομάδα έπεσε κατηγορία, τον έβλε να παίξει 1-2 αγωνιστικές. Αλλά ναι. Γι' αυτό σου είπα, Κώστα Λάμπρο, ότι ίσως δεν βρίσκω δουλειά, δεν δουλεύω, γιατί εγώ μιλάω ξεκάθαρα πράγματα. Η πραγματικότητα του ελληνικού ποδόσφαιρου είναι αυτή. Οι προπονητές δεν ασχολούνται να γίνουν τους ποδοσφαιριστές καλύτερο. Τους ενδιαφέρει μόνο να ακούει τι λέει ο πρόεδρο, ο κάτι πρόεδρο, να κερδίζει η ομάδα, γιατί όλοι θέλουν να κερδίζουν. Και μόλις βλέπει ότι τα πράγματα λίγο δεν πάει μαζί του, αρχίζει και κάνει τούμπα. Οπότε, τι συζητάμε. Δηλαδή, εγώ είχα φτάσει στο Πανατολικό και μου κάνανε όλοι γύρισε ένα δύο μου, γιατί εγώ δεν πήγα, εγώ είμαι βοηθός του Λουτσέσκου ένα χρόνο. Μετά με το Χάσταβατ που είδε στο Αστέρα τώρα άλλο 6 μήνες. Και μετά
Ο Πανόπουλο, το όνειρο του Πανόπουλου ήταν να μου κάνει προπονητής. Αλλά γιατί εγώ δεν του δεχόμουν κάποια πράγματα που γινόταν στην ομάδα. Λέω, τι, εγώ είμαι βοηθός και έρχεται ένας καινούς προπονητής και φέρνει άλλος βοηθός, οπότε δεν είμαι. Εγώ είμαι βοηθός. Οπότε σηκώθηκα, γιατί εγώ την αγαπώ την Ξάντη, με την Ξάντη ολοκληρωμένη. Εγώ έπαιξε 7 χρόνια και σε αυτή την ομάδα. Έχω γράψει ιστορία με αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ εγώ να τη κοροϊδέψω. Σηκώθηκε και έφυγε, που πήγε στον Πανατολικό. Όταν πήγε στον Πανατολικό, όλοι αυτοί εκεί, λέει, τι ήθελε αυτός να κάνει. Α, γιατί είναι ένα μεγάλο όνομα, θα έρθει εδώ να μας κάνει κομμάντο. Εγώ, με όλη τη ταπεινότητά μου, ερχόμουν, γεια σας, καλησπέρα, πήγαινε να έκανε την προπόνησή μου και βλέπω ότι γινόταν ένα χαμός. Ξυνόταν ένα χαμός. Γιατί εγώ έπαιρνε ένα παιδί από την K15 και το ζάβαζα να παίξει K19. Και αυτό το πράγμα έκανε ένα πάνω κάτω. Και πηγαίνει άλλη εκεί στο πρόεδρο, στο τεχνικό διευθυντή και λέγανε, μα τι ήθελε αυτός να κάνει εδώ. Εδώ υπάρχει μια σειρά, K15, 16, 17, μετά K19. Ότι λέω, θα έχει σειρά για σας. Όπως δεν είχε σειρά για μένα, δεν θα υπάρχει σειρά για το καλό ποδοσφαιριστής. Γιατί αύριο μετάβριο, αυτός ο ποδοσφαιριστής θα είναι άχρηστο. Πιστεύω αυτός ότι μπορεί να παίξει. Και το ζέβαζα. Και πήγαινε στο πρόεδρο και λέγανε στον πρόεδρο, α, πρόεδρο, αυτός παίρνει παίξει από K15 και βάζει να παίξει K19. Και λέει ο πρόεδρος, τι σε πειράζει. Αυτό εγώ θέλω να γίνει στην ομάδα. Ναι. Να οριμάσει ο ποδοσφαιριστής, να τους βελτιώσετε και ναι, μετά να φύγουν. Η ομάδα πώς να στηριχθεί. Μόνο να βάλει λεφτά ο κύριο Κοστούλο, κάτι χρόνο. Αλλά γι' αυτό σας είπα, Κώστα, λάβω, είναι η κοινοτροπία. Έρχεσαι, δεν σε βλέπει, θα μας βοηθήσει με την εμπειρία του ποδοσφαιρικά, τώρα που ασχολείται με τους ποδοσφαιριστές, να μας δείξει κάποια πράγματα, να μας πει κάποια πράγματα, την εμπειρία στο εξωτερικό, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που... Όχι, το μόνο είναι να με κοιτάξουν ότι εγώ είμαι εχθρός. Λέω, τι θέλετε εσείς, τι θέλετε. Εσύ, τι φοράω εγώ τη φανέλα τώρα αυτή τη στιγμή, του Πανατολικού. Έχουμε και περνάω εδώ κάθε μέρα και δεν με φωνάζει να μου πείτε, να με ρωτήσετε τίποτα. Πηγαίνετε στο πρόεδρο και του λέτε, να σας πω, είναι κάτι πράγματα που είναι δικά μου, αλλά γιατί πάνω σε συζήτηση, βγάζω μαζί σας να συζητήσω για να δείτε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας τα λέω δυστυχώς, γιατί εγώ στεναχωριέμαι από όλα αυτά. Παρόλο που σε μένα προσωπικά, εγώ ξέρω, η καρδιά μου το ξέρει πώς τα έκανα, θα ξαναέκανε τώρα, θα συνεχίσω να κάνω σαν προπονητή, αλλά έτσι είναι. Ναι. Είναι όπως τα λες, δηλαδή, θέμα νοοτροπίας και είναι θέμα συστήματος. Έτσι έχουν συνηθίσει, έτσι τους αρέσουν να κάνουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί αυτή τη συζήτηση. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα σεμινάριο γι' αυτό σε ξένη χώρα, γιατί στην Ελλάδα μπορεί να μην τους αρέσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα που σου έχουν στείλει, Λουτσιάνο. Ο φίλος μας, ο Κώστας Λιανός, λέει, ο Λουτσιάνο ήταν ένας ξεχωριστός παίχτης που άνοιξε την πόρτα για τους μεγαλύτερους Βραζιλιάνους παιχταράδες. Χωρίς Λουτσιάνο δεν θα υπήρχε Ζιωβάνι, δεν έπρεπε ποτέ να φύγει, λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Λιανός. Ο Άλεξ Μπέκ ρωτάει τον Λουτσιάνο, Τζιωβάνι Ιζάχοβιτς. Εντάξει, όπως λέει και ο Glory Days, τι ερώτηση είναι αυτή. Αλλά κάπως έτσι με τα ερωτήματα των φίλων μας φέρνει η κουβέντα πίσω στη δεύτερη σου χρονιά στον Ολυμπιακό, που έρχεται ο Ζάχοβιτς, έρχεται και ο Τζιωβάνι. Ο Ζάχοβιτς, έχουμε διαβάσει διάφορες συνετεύσεις, λεγόταν ότι ήταν επιλογή του προπονητή, ο Τζιωβάνι ήταν επιλογή του Προέδρου. Εσύ
Πώς το έζησες όλο αυτό το 99, δηλαδή που είχαμε κάνει το μπαμ στην Ευρώπη, είχε κάνει μεγάλο θόρυβο Ολυμπιακός, κάναμε δύο μεγάλες ηχηρές μεταγραφές, αλλάξανε οι ισορροπίες στην ομάδα με την έλευση αυτών των δύο παιχτών και πώς το ζήσατε εσείς όλο αυτό. Και εντάξει, φυσικά μετά εσύ και ο Τζιοβάνι γίνατε αχώριστοι φίλοι και τα λοιπά. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση στη δεύτερη σου χρονιά με αυτούς τους δύο παίχτες? Κώστα, λέμε. Τώρα να απαντήσω και το παιδί που... Κοίτα να δεις. Για μένα προσωπικά η αλήθεια είναι ότι εγώ έφυγα πάρα πολύ μικρός από το Ολυμπιακό. Εγώ ήμουν μόνο 28 χρονών όταν έφυγα. Έφυγε με έναν τρόπο που το ξέρετε όλοι, που για μένα ήταν πολύ άδικο για μένα. Όχι μόνο γιατί εγώ πρόσφερε περισσότερο από αρκετούς ποδοσφαιριστές και από αρκετούς ξένους που πέρασε από το Ολυμπιακό, με τον τρόπο πώς με αναγκάζεται να φύγω. Αλλά, όπως λέμε, περασμένα, ξεχασμένα. Δεύτερο, εγώ του Γιωβάνη, εμείς είμαστε συμπαίκτες και στη Σάντους όταν ήμουν εκεί. Εγώ πήγα μεταγραφή, ο Γιωβάνης έχει χρόνο. Εγώ ήρθα να πάω Βέργο, τελικά ήρθα στην Ελλάδα και μετά από 3 χρόνια βρεθήκαμε, 4 χρόνια βρεθήκαμε πάλι στο Ολυμπιακό. Και με πήρε τότε ο Γιωβάνη από τη Βραζιλία γιατί ήταν διακοπές να με ρωτήσει για το Ολυμπιακό και όλα αυτά. Δεν συγκρίνω καν. Όχι μόνο ο Γιωβάνη, υπήρχε πάρα πολλούς. Εγώ μπορώ να σας πω αυτή η άποψή μου. Για μένα προσωπικά, ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός που παίζει παντού, όπου και να πάει, παίζει. Για μένα προσωπικά, ο Ζάβο και τότε δεν έπαιξε. Εδώ μας κορόιδε, για μένα προσωπικά. Παρόλο που είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ καλή δεμένη και είχαμε πάρα πολύ καλή φιλία μεταξύ μας, υπήρχε κόντρα και όλα αυτά, αλλά μια καλή κόντρα, τα παιδιά του θα θέλουν του Ζάβοβιτς, γιατί ήταν ένα παιδί που προσπαθούσε όλη την ώρα να δημιουργήσει πρόβλημα. Το καταλάβω μετά από τις δηλώσεις του, διάφορα πράγματα. Ποδοσφαιρικά δεν καν συζητάω αν ήταν ο Γιωβάνη καλύτερο Ζάχοβιτς. Υπήρχε πάρα πολλούς καλύτερους παίκτες ήδη από τον Ζάχοβιτς που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Που έχουν ήδη, άσχετο τώρα τα λεφτά που πληρώσανε, το όνομα που ήταν γιατί έπαιξε την Πόρτο, μετά πήγε στη Βαλένθια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα θα έλεγε τώρα, εάν ερχόταν ο Γιωβάνη εδώ, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, και δεν θα έπαιζε μπάλα. Ήρθε ο Γιωβάνη Ολυμπιακό και εγώ έπαιξε καλύτερα από τον Γιωβάνη Ολυμπιακό. Οπότε αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ μπορεί ο Γιωβάνη να έπαιξε Ολυμπιακό, OK. Πήγε να παίξει στη Ξάτη, έκανε παπάδες, δεν έκανε. Οπότε εδώ στην Ελλάδα εγώ είμαι καλύτερα από τον Γιωβάνη. Θέλω να σου πω. Οπότε η απάντηση μάλλον για τον φίλο μας εδώ, νομίζω ότι δεν συγκρίνω. Γιωβάνη, όχι γιατί είναι μόνο Βραζιλιάνο και είναι και φίλο μου. Ο Γιωβάνη 10 ετών. Τι άλλο με ρώτησε μετά, Κώστα, για το... Γενικά, ρε παιδί μου, όχι, απάντησες στα ερωτήματα. Την ίδια χρονιά, το 99, κάτσε, περίμενε, το 99 είχαμε 7 πόντους στον Όμιλο και αποκλειστήκαμε από τη Λιόν. Και περίμενε, το ερώτημα που ήθελα να σου κάνω είναι τη Λιόν. Ναι, αποκλειστήκαμε από τη Λιόν. Έλεγες νωρίτερα για το... Αυτό ήταν το 2000. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το 99 ήταν με Ρεάλ, Πόρτο και Μόλντε. Μπράβο. Η ερώτησή μου ήταν η εξής. Έλεγες νωρίτερα για την οτροπία, το πάθος, το ξύλο, το ποδοσφαιρικό ξύλο που έπαιζε η ομάδα και ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός, εγώ το θυμάμαι, ήμουν παιδάκι, πήγαινα σχολείο στην Αγγλία και ήμουν περήφανος γιατί παίζαμε Champions League
με οποιαδήποτε ομάδα και να ερχόταν στην Ελλάδα, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, οποιοδήποτε, ελάτε. Ελάτε να παίξετε στην Ελλάδα. Θα χάσετε. Δεν θα κερδίσετε. Η μόνη ομάδα που μας κέρδισε την εποχή εκείνη ήταν η Manchester United, που είχε μέσα Beckham, Giggs, Scholes, παιχταράδες. Εντάξει, το να χάσουμε από τη United, ok. Real Madrid 3-3 με Carlos, με Raúl. Δεν ερχόταν η ομάδα στην Ελλάδα να μας κερδίσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Όταν παίζατε εκτός έδρας, Λουτσιάνο, τι σκατά γινότανε που πηγαίνατε και παίζατε εκτός έδρας? Χάναμε από τη Μόλντε, χάναμε από τη Χέρενφεν. Δηλαδή, κάναμε κάποιες εμφανίσεις εκτός έδρας περίεργες. Έχω ακούσει και από παίχτες κάποιες δικαιολογίες ότι το χόρτο στο Μόλντε ήταν συνθετικό, γλιστρούσε και φορούσαμε άλλες τάπες. Έχω ακούσει πολλά. Η άποψη δικιά σου ποια είναι για αυτό το φαινόμενο το εκτός έδρας? Κώστα, δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποδόσφαιρο για μένα προσωπικά. Γιατί έχεις δικαιολογία μόνο όταν χάνεις? Πρέπει, αυτό που πιστεύω εγώ, ότι σου είπε κιόλας, δύσκολα ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ή ο ποδοσφαιριστής που πάει να παίξει στην Αγγλία, για να καταλάβεις καλύτερα, μαθαίνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Και στην Ιταλία μπορώ να πω ότι όσο και όνομα να είσαι, και αν δεν είσαι αυτό που είσαι, η εξαιρετά του παιχνίδι που χρειάζεται ο προπονητής να παίξει, δεν θα κάτσεις στον πάγκο και πρέπει να μάθεις να κάτσεις στον πάγκο. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι στο Ολυμπιακό ή έχετε ένα παίκτη από το Εθνικό Πειραιώς, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λουτσιάνο, γιατί ο Λουτσιάνο έπαιξε στο Ολυμπιακό και αυτό δεν τον δέχεται. Ίσως το παιχνίδι, παράδειγμα, στο Μόλντι δεν ήταν κατάλληλο για τον Λουτσιάνο. Είπε να παίξει ένα παίκτη πιο αμυντικογενή, ένα παίκτη που περισσότερο δίνουμε, γιατί θέλαμε ένα αποτέλεσμα, να μην χάσουμε, ας πούμε, παράδειγμα. Όλα αυτά τα πράγματα έχει σημασία. Αλλά τότε δεν το καταλαβαίναμε αυτό το πράγμα. Θέλαμε, αλλά ίσως δεν είχαμε και, και τους κατάλληλους παίκτες στη θέση. Δεν είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο κρύο, στη βροχή, να βάλουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά έχει σημασία. Προετοιμάστηκε καλά η ομάδα για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι? Όλα αυτά έχει σημασία, Κώστα, που χρειάζεται να το ζήσεις στην καθημερινότητα και να το καταλάβεις. Εμείς, ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε, πάμε εκεί να τους κερδίσουμε, είμαστε καλύτεροι από αυτού, αλλά πολλές φορές αφήσαμε αυτό μέσα στα πολιτήρια. Δεν το φέραμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό πολλές φορές φάγαμε αυτές τις φάπες εκτός Ελλάδα. Εδώ, όχι ότι δεν είχαμε τη βοήθεια του κόσμου του Ολυμπιακού όταν πηγαίναμε έξω, πάρα πολύ είχαμε. Αλλά εδώ έχω παίξει με 90.000 κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούσε, δεν ακουγόταν τι συζητάκετε μέσα στο γήπεδο για τον κόσμο που ήταν έξω. Δηλαδή και οι ξένοι, οι αντίπαλοι ομάδες, έρχονται εδώ και λέει τι γίνεται, ρε. Εδώ ο Ρομπέρτο Κάρλος όταν ήρθε εδώ να παίξει με τη Ρεάλ, ο Σάβιο, μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πού βρήκε όλος αυτός ο κόσμος? Δηλαδή, η παίκτη ζήτησε στη Ρεάλ Μαδρί και είχε συνηθίσει να παίξει με πολύ κόσμο. Αλλά τους έκανε εντύπωση από μια μικρή χώρα πόσο κόσμο είχε στο ΆΚΑ εκείνη τη μέρα και σε άλλα παιχνίδια. Και αυτό το πράγμα το μετατρέπει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Βγαίνεις έξω, βλέπει αυτό το κόσμο να φωνάζει, να πετάει καρδιά, να κάνει, να πω. Δεν είναι πάλι δικαιολογία, γιατί πηγαίναμε σε έξω στην Ευρώπη με Μόλντε, με Χέρενφεν και όλα αυτά και δεν καταφέραμε να πάρουμε αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι η παίκτης είχε στο μυαλό του να κάνει το καλύτερο. Αλλά ίσως δεν ήταν και η καλή ενδεκάδα που κατέβασε.
ίσως δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης εκείνη τη στιγμή. Ήταν, δεν προστιμαστήκαμε όπως έπρεπε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά, σου ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής που έχει την πρώτη δικαιολογία όταν χάνει, για μένα δεν είναι ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποδόσφαιρο. Σε οτιδήποτε δεν υπάρχει. Η δικαιολογία δεν θα πληρώσει τους λογαριασμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Σωστά. Σωστά. Πάλι δηλαδή πάμε σε θέματα νοοτροπίας. Και έλεγα νωρίτερα ότι παίξατε με μεγάλες ομάδες τότε. Το 98, το 99, το 2000. Ένας φίλος ρωτάει, Λουτσιάνο, ποια ομάδα σε δυσκόλεψε περισσότερο στο Champions League που να φτάσει στο σημείο να σου κοπούν τα πόδια στο γήπεδο? Υπάρχει μία ομάδα συγκεκριμένα που έπαιξες να θυμάσαι, που δυσκολεύτηκες πάρα πολύ? Κοίτα να δεις, εγώ νομίζω ότι η ομάδα της Liverpool, τότε που παίξαμε, δεν παίξαμε Champions League, παίξαμε Ευρώπη. Γιατί αποκλειστήκαμε και παίξαμε με τη Liverpool. Είχαμε φέρει 2-2 συμμαχτήρα. Παρόλο που δεν έχει αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα. 2-2, ναι. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα που ήταν η Juventus, η Juventus τότε. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα με... Εσύ δεν μπορείς. Εγώ εδώ θυμάμαι τώρα, Κώστα, πραγματικά στο παιχνίδι που παίξαμε στην Ιταλία 2-1, που έβαλε ο Νινιάτζης με πέναλτι, οι φωνές στους ποδοσφαιριστές στη φυσούνα πριν να βγούμε στο γήπεδο, δεν μπορείς να φανταστείς. Έβλεπε τους ποδοσφαιριστές Juventus και ήταν κάτι γομάρι, κάτι τυρία. Φωνάζανε. Μοντέρου. Ο Μοντέρου ήταν δολοφόνος. Καλώς παίξε. Εγώ, το Μοντέρο, εγώ είναι από τους αμυντικούς που μου άρεσε πάρα πολύ. Του κοιτούσα τα μάτια έτσι πάνω και έλεγε στους παίκτες, τόσο στους τίτλους τους παίκτες έτσι με μπουνιές και έλεγε είναι πραγματικά όχι μόνο αυτό στο γήπεδο. Πραγματικά φαινόταν μέσα στο γήπεδο το πάθος που έβγαζε αυτή την ομάδα. Και είχε και Ζιντάν, είχε και Κόντε, είχε και τι να σου πω. Ναι, καλά. Ήταν νομίζω η Juventus η ομάδα που... Del Piero, Ζιντάν, Κόντε, ναι, πολύ καλά. Τον Κόντε δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ για λόγους, ναι, τέλος πάντων. Παντιούκα τη Πανούτσι τη ήταν... Ομαδάρα μεγάλη. Λουτσιάνο, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για... Μπορείς να φανταστείς, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, το 4-1. Και συγγνώμη, φαντάζομαι σου έχουν κάνει πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφοι πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να, για τους νεότερους που μας ακούνε, αν θυμάμαι καλά, εκείνο το παιχνίδι Λουτσιάνο, έπαιξε, ο Τζόρτζεβιτς είχε κάρτες, ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε. Όχι, είχε πάει στην Εθνική Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, ήταν για να πάει στην Εθνική. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για και το κύπελλο, το 1900. Ναι. 2001 αυτό, δεν. Το 99 δεν είναι το 4-1. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι 1-4 το 2001. Okay, τα ξέρεις, τα θυμάσαι καλύτερα από μένα. 21 Μαρτίου το 2001. Νάτα. Το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 1-1 στο ΆΚΑ. 1-1, ναι, στο ΆΚΑ. Με πέναλτι του Τζόρτζεβιτς και με εκείνο το μονοκόμματο του Λιμπερόπουλου. Ναι. Ένα αλλά πολύ, Κώστα, θυμάμαι... Λάμπρο, αυτό που...
Είδατε ότι είχα πάρει τη συνέντευξη από τους Δελίες. Εκείνη τη εβδομάδα ήταν, ας πούμε, παράδειγμα, πλησιάζανε να τελειώσει το συμβόλαιό μου. Γιατί έπαιζε ο Γιώργης και ο Λεμονής μετά από αυτό το παιχνίδι, παιζόταν και η θέση του. Γιατί είχα μάθει ότι ο Κόκκι τον είχε πει, αν το κερδίζουμε να πάμε στο τελικό, δεν θα συνεχίσεις, θα φύγεις. Και είχε μια πίεση από την πλευρά του προπονητή. Και αυτός ο προπονητής δεν είχε στο μυαλό του να μην ξεκινήσει σε μένα. Και θα ήταν ωραία να ήταν και αυτός εδώ δίπλα για να το... Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι, γιατί ο Ζελίας τότε ήταν πάρα πολύ καλά. Για μένα ο Ζελίας ήταν από τους λίγους αμυντικούς χάφοι που ήξερε μπάλα, που βαρούσε, που ήταν άσχετο ο χαρακτήρα του, γιατί ο χαρακτήρα ήταν, τώρα δεν ξέρω μήπως έχει αλλάξει, ήταν λίγο περίεργος το χαρακτήρα του. Εγώ με τον Ζελίας, εγώ σακώθηκα εκείνη την εβδομάδα, γιατί μου πετάχτηκε σε μία μέρα στην προπόνηση και λέει μάλλον θα παίξει ο προπονητής με δύο αμυντικά χαφ, θα βάλω το Ποσανίδης και εμένα στα αμυντικά χαφ. Λέω, οπότε του λες αυτό, γιατί μάλλον δεν θα παίξω, του λέω, οκ, okay, βοηθός του Λεμονή. Πες του, αν δεν με βάλει να παίξω σε αυτό το παιχνίδι, συγγνώμη για την έφεση, θα γίνει τη σπουτάνα, να ξέρεις. αυτό το παιχνίδι περιμένω να παίξω. Και χωρίς πλάκα, Κώστα, και αυτό, σου λέω τώρα, και ο Γιωβάνη ήταν και μπροστά στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο, και του μάλλον είχε φωνάξει ο Λεμονής για να του δώσει κάτι οδηγίες και τέτοια πράγματα. Και βγαίνουμε εγώ και ο Γιωβάνη από το δωμάτιο. Θυμάμαι όπως τώρα, 2001, έχει περάσει 21 χρόνια. 21 χρόνια έχει περάσει, εγώ δεν το ξεχνάω. Βγαίνω από το δωμάτιο με τον Γιωβάνη και πήγαινα, δεν ξέρω τι που πήγαινα να κάνουμε. Και έχει τον Γιωβάνη, ο Ζελίας στο διάδρομο. Λέω, πού ήσουν, Ζε? Μου λέει, με φώναξε ο προπονητής. Και εκεί σκίστηκε και αυτός και του λέω, πήγαινε να το βοηθήσεις, λέει, γίνει βοηθός του Λεμονή. Τι έγινε, θα παίξω ή όχι? Και μου λέει, όχι, δεν μου είπε, δεν ξέρω. Λέω, πώς δεν ξέρει, μαλάκα, δεν σου είπε ότι να το πεις εσύ ότι άμα δεν παίζω θα γίνει χαμός σήμερα? Και μου λέει, μαλάκα, έξεψε λίγο τα πράγματα. Τι νομίζω ότι μου λες εμένα ότι είμαι βοηθός? Εγώ του λέω, τι? Σαν να είμαι εγώ ξένος, μιλάμε για άλλη γλώσσα. Και αυτός ο Γιωβάνη να γελάει, και αυτός να έχει κοκκινήσει, γιατί δεν περίμενε να του μιλήσω λίγο έτσι. Αλλά τελικά μου έβαλε να παίξω και νομίζω ότι το έβγαλε και άσπρο πρόσωπο εκείνη τη μέρα. Αλλά η ουσία, η μεγάλη κουάστα ήταν ότι εκεί που περίμενε μετά από τον γκολ αυτό, με όλη αυτή τη ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία, και νομίζω ότι πολύ, πολύ, θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει από τη μνήμη του φίλου του Ολυμπιακού. Ότι μετά από εκείνο, εγώ έφυγα από τον Ολυμπιακό, δεν έκατσα. Και ήμουν μόνο 28 χρονών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με συγχωρείτε που είχα την λάθος ημερομηνία. Η έρευνα που έκανα για κάποιο λόγο έγραφε 99. Τώρα, τέλος πάντων, είναι σημαντικό και αυτό που λες για το ότι ήταν η τελευταία σου χρονιά. Και αυτή η ιστορία με τον Ζελία, εντάξει, αυτό είναι επικό, αυτή η ιστορία που μοιράζεσαι μαζί μας. Γιατί και εδώ μας ρωτάνε, Λουτσιάνο, πες μας ιστορίες. Πες μας, λέει ο φίλος ο Μάνος, μας ρωτάει, Λουτσιάνο, ποιος ήταν το πιο πειραχτήρι. Μοιράσου κάποια ιστορία που ίσως δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ήδη μας έχεις πει μια-δύο ιστορίες. Πάντως, για το Ζελίας, εμείς που του μιλήσαμε, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ τη συνέντευξη μαζί του.
καλό παιδί, αλλά δεν ξέρω, θες να απαντήσεις, θες να απαντήσεις στο Μάνο, ποιος ήταν το πιο πειραχτήρι. Εγώ που σε ακούω πάντως, μου φαίνεται ότι ήσουν εσύ αρκετά πειραχτήρι κι εσύ. Και εσύ ήσουν πειραχτήρι. Κοίτα να δεις, εγώ πάντα Κώστα Λάμπρο, εγώ πραγματικά μέχρι τώρα που κάνουμε, έχουμε μια άλλη θέση, μια άλλη θέση στο αγωνιστικό χώρο, εγώ είμαι ο ίδιος με τους ποδοσφαιριστές μου. Εγώ προσπαθώ πάντα να τους αφήσω άνετα, ξεκινάει η δουλειά, ξεκινάει η δουλειά. Αλλά κάνω τις πλάκες, πάντα ήμουνα πολύ ανοιχτός, πολύ και ανοιχτός και αληθινός. Εγώ σας λέω ότι πραγματικά ο Ζελίας ήταν ένα παιδί που έκανε πάρα πολύ πλάκα σε όλους. Του άρεσε να λέει ανέκδοτα συνέχεια. Αλλά να κάνει πλάκα με τους άλλους. Όταν τον έκανε πλάκα με αυτόν, τρελαινόταν. Γι' αυτό σου λέω ότι πολλές φορές τώρα συζητάμε, όταν δεν είναι ο άλλος μπροστά, το πει, τι λέει ο Λουτσιάν, εγώ ήθελα το Ζελίας να είναι εδώ, μεταξύ μας τώρα στη συζήτηση, για να του θυμάμαι κάποια πράγματα, μήπως ξεχάσει. Γιατί ο Ζελίας, μια φορά εγώ πήγα να του πιάσω από το λαιμό, γιατί ο Ζελίας στην προπόνηση φορούσε εξάταπα, σιδερένια. Ο Ζελίας δεν είχε, γι' αυτό εμένα μου άρεσε το Ζελίας σαν ποδοσφαιριστής. Ο Ζελίας δεν είχε αυτό το πράγμα, προπόνηση χαλαρά και παιχνίδι. Όχι, ο Ζελίας ήταν στην προπόνηση του ίδιου πράγμα που ήταν και στον αγώνα. Ίσως και στον αγώνα λίγο πιο σκληρός, αλλά εμένα μου άρεσε σε αυτό το Ζελίας. Δεν μπορώ, παρόλο την ποιότητα ποδοσφαιρική που είχε σαν αμυντικό χαφ, είχε αυτό το καλό. Και ο Καστήλιο τότε ήταν πολύ μικρός. Και ο Ζελίας σάπιζε στο ξύλο του Καστήλιου, να του βγάζει αίμα από το καλάμι. Γιατί ο Νέρη ήταν πάρα πολύ γρήγορος, συνέχεια περνούσε την μπάλα κάτω από τα πόδια του ποδοσφαιριστές, το κορόιδι και όλα αυτά. Και ο Ζελίας δεν δεχόταν αυτό το πράγμα, νευριαζόταν. Και του βαρούσε το παιδί. Και κάποια φάση, που του αυτός κλαίει. Και του λέω, Ζε, αν του ξανακάνεις αυτό στο Καστήλιο, θα έχουμε θέμα, θα σακωθούμε εγώ και εσύ. Και ο Ζε πήγε και γύρισε και λέει, εσύ του χαϊδεύει, του περνάει το χεράκι σου πάνω στο κεφάλι του, αυτός εδώ θα γίνει ένα φίδι, θα γίνει. Μετά δεν θα τους μπορεί να τους πιάσει, έλεγε ο Ζε τότε. Αλλά σου λέω ότι υπήρχε κάποια πράγματα που, όπως σας είπα κάτι για το λεμονί πριν τον αγώνα με το Παναθηναϊκό, όλα, είναι κάτι προσωπικά, αλλά είναι κάτι που εδώ στην Ελλάδα υπήρχε το κακό που υπήρχε στην ομάδα τότε, ότι έβγαζε κάποια πράγματα στις εφημερίδες, κάποιους ποδοσφαιριστές ή κάποιους, δεν ξέρω, για να επηρεάζει την κατάσταση. Δεν έβγαζε, ας πούμε, παρά την πραγματικότητα. Αυτό εμένα και εμάς μας ψατιζόταν και οι μεγαλύτεροι τότε οι ποδοσφαιριστές ηλικιακά που είχε στην ομάδα. Κάποιος έβγαζε μόνο, ας πούμε, παράδειγμα, πήγε ο Λουτσιάνο και έδωσε ένα μπουκέτο στο Ζελίας, παράδειγμα. Τα έβγαζε αυτό το πράγμα. Δεν έβγαζε, ο Ζελίας βάρεσε το Καστήλιο και μετά βάρεσε το Ζωβάνι, γι' αυτό το έκανε ο Λουτσιάνο αυτό. Δεν τον έβγαζε έτσι, γιατί δεν τους ενδιάφερε. Κατάλαβες, Κώστα. Αυτό ήταν μόνο τότε, στην εποχή τη δικιά μας, το κακό που υπήρχε μέσα στην ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Πάντως, αυτό που είπες για το Ζελίας και την προπόνηση, μας τα είπε πάνω κάτω και αυτά. Όποιος δεν έχει δει τη συνέντευξη, πηγαίνετε στο site και βρέστε την. Θυμάμαι, είχε πει, τον ρωτούσαμε για το Ζιωβάνι και μας έλεγε για μια προπόνηση που είχαν κάνει μαζί και λέει, βλέπει τον Ζιωβάνι, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος, λέει, και πέφτει μπάλα κάτω και λέει, όχ, θα περάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια μου. Τούνελ, το λέτε στα βραζιλιάνικα. Και του περνάει την μπάλα μέσα από τα πόδια και μετά του λέει, ναι, τον Τζιωβάνι, Τζο, μην το ξανακάνεις αυτό, θα σου σπάσω τα πόδια.
Και θυμάμαι, έχει πει και ο Ζελίας ότι στο ποδόσφαιρο και τη μάνα του θα σκότωνε μέσα στο γήπεδο. Ήτανε τέτοιος ποδοσφαιριστής. Όχι, okay, σε αυτό πραγματικά εγώ έβγαζα το καπέλο, γιατί ήταν ο Ζελίας της προπόνησης, ήταν ο Ζελίας του παιχνίδι. Δεν είναι αυτός ο παίκτης της προπόνησης, όχι. Υπάρχει ο παίκτης της προπόνησης, υπάρχει ο παίκτης του παιχνίδι. Όχι, ο Ζελίας ήταν σε αυτό το κομμάτι ολοκληρωμένος. Πολύ ολοκληρωμένος. Και πιστεύω ότι εάν ο μυαλό του ήταν διαφορετικό, το χαρακτήρα του είναι διαφορετικό, θα έμενε πολλά περισσότερα χρόνια στο Ολυμπιακό. Ναι, καλά μας τα έλεγε και αυτός, γιατί είχε τα θέματα του στο τέλος και είχε πολλούς τραυματισμούς, μας έλεγε δεν μπορούσε να περπατήσει σε κάποια φάση. Ο φίλος ο Κώστας Ολιανός, τελικά Λουτσιάνο, γιατί έφυγες από τον Ολυμπιακό στο τέλος της χρονιάς, μετά από όλα αυτά, μπορείς να μας πεις? Κώστα, εγώ είχαμε πάει, εγώ καθόμουν εδώ γιατί τελείωσε το συμβόλαιό μου, με φώναζε ο κ. Λούβρη για μια πρώτη συζήτηση. Μου κάνανε μια πρόταση, αλλά δεν μέναμε μακριά από αυτό που με πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Και μόλις έφυγα, τα βρήκαμε, φτάσαμε εκεί που ήθελα εγώ, ευχαριστημένο εγώ και δέχτηκα, ικανοποιημένο Ολυμπιακός, άλλα δύο χρόνια είχαμε κάνει ένα νέος. Είχα πάρει την οικογένεια, είχα πάει σε ένα νησί με τον Γιωβάνι στο Ρίο, στην Παΐα, και ο Γιωβάνι με την οικογένειά του, εγώ με την οικογένειά μου. Εκείνη τη μέρα που καθόμαστε και που με παίρνει τηλέφωνο το παιδί ο μάνατζερ και μου λέει, Λούτζι, τα βρήκαμε με το Ολυμπιακό, μίλησε με τον Λουλούβαρη, αυτά που ήθελες εσύ. Συνεχίζουμε άλλα δύο χρόνια, συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Και του λέω στον Τζο, σήμερα το βράδυ να σε κεράσω, γιατί... Α, μου είπε επίσης, απλά ζήτησε ο κ. Λούβαρη μια εβδομάδα πριν να γυρίσεις, από εκεί που έχεις συμφωνήσεις, να γυρίσεις, για να μπορέσεις να υπογράψεις τα συμβόλαια, γιατί θα έρθουν και καινούριους ποδοσφαιριστές, να μην μαζευτεί όλοι μαζί. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και του λέω στον Γιωβάνι, σήμερα θα σε κεράσω, γιατί έχω κάνει ανανέωση στο συμβόλαιο και είναι η μέρα μου αυτά, είμαι χαρούμενο και τέτοια. Ωραία, συγχαρητήρια, Λούτσι. Καθόμαστε εκεί, φτρώγαμε τώρα αυτά. Την άλλη μέρα έφυγα για να πάω στο Ρίο για να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Μόλις έφτασα εδώ στην Ελλάδα, Κώστα Λάμπρο, λέω στο Κίμωνα τότε, το κορόιδο στο μάνατζερ, τι έγινε, πάμε? Και μου λέει, με πήρε ο Λούβαρη σήμερα και μου λέει να περιμένεις να μας εντοπίσει. Okay. Πρώτη μέρα είχε φτάσει. Περνάει 2-3 μέρες, με λέει κάτι ο Κίμωνας. Μου λέει, ο Κίμωνα, τι γίνεται? Γιατί δεν σε πήρε ο Λούβαρη να πάμε στα γραφεία, δεν μου είπε να γυρίσει πιο νωρίς. Να του πάρω τηλέφωνο. Του πήρε τηλέφωνο, λέει, δεν σας εντοπίσω εγώ και όλα αυτά. Τρέχω λίγο τώρα για με το θέμα της μεταγραφές. Παίρνω του Λεμονής, ο Κίμωνας μου το είπε, και λέει ο Λεμονής, όχι, έχουμε τελειώσει το θέμα του Λούτσου, ο Λούτσου συνεχίζει μαζί μας και όλα αυτά. Πέρασε μία εβδομάδα ακριβώς, Κώστα, με παίρνει ο Κίμωνας, μου λέει, Λουτσιάνο, μπορείς να έρθεις στο γραφείο, θέλω να σου μιλήσω. Δεν τον άκουσα πολύ καλά, αλλά πήγε στο γραφείο και του λέω, τι έγινε? Με πήρε ο Λούβαρης και μου είπε ότι αποφασίζανε να σε αφήσει ελεύθερο. Γιατί καλύπτεις εσύ θέση ξένος, θα βρέθηκε καινούριος ξένος και όλα αυτά.
Λέω, μα εκεί μόνο, τι, πώς γίνεται αυτό, δεν ανανεώσαμε, δεν δώσαμε στα χέρια. Ναι, 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 προσπαθώ τώρα να δω τι θα κάνω. Γιατί δεν περίμενα αυτό, πραγματικά δεν περίμενα. Λέω, εσύ δεν περίμενα, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Οι ομάδες ήδη είχα ξεκινήσει προετοιμασία, μερικές, αυτοί που θα παίζανε Ευρώπη. Πραγματικά, ακόμα δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ετοιμάστηκε μια συνέντευξη τύπου εκεί, γιατί η δημοσιογράφου ούτε αυτή δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει, γιατί είχε γίνει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έμεινα εγώ ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ευτυχώς που με πήρε ο κ. Μπάεβιτς και με ρώτησε αν υπήρχε ενδιαφέρον να έρθω στο ΠΑΟΚ, γιατί με ήθελε ένας ποδοσφαιριστής όπως εγώ και όλα αυτά και είχαμε συνεργαστεί. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τι να κάνω. Κοστί, ήμουνα τολωμένος, ήμουνα μπερδεμένος. Το μόνο που ήξερα είναι το να του ευχαριστήσω, γιατί μου έκανε την πρόταση να έρθω στο ΠΑΟ και έτσι έφυγε από το Ολυμπιακό και έτσι μου είπαν με αυτό το ρόπο. Μετά έμαθα, λέγεται ότι φεύγουν λόγω στους ξένους και πήγανε και πήρανε το στη Ρόπιτσα από το Πανιόνιο. Ένας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ένας Λεωφόρος. Ναι. Και εκεί δεν ήξερε ο Λεωφόρος να μου πει, γιατί μια φορά είχαμε πάει σε μια βράβευση και ήταν και ο Λεμονής. Καθόταν και με κοιτούσε, δεν ήξερε να μου πει, αλλά εγώ του είπε όμως. Ο ξένος που ήθελε να πάρετε για τη θέση μου ήταν ο Ζήση Ρόμπι. Μου λέει, άστιμο, τι να σου πω. Πες μου πας. Ο Χριστός και Παναγία. Αυτή ήταν πραγματικότητα. Αυτό... Μάλιστα. Οπότε, ναι. Ευχαριστώ που μας είπες. Καταλαβαίνω, ήταν τώρα μας λες δύσκολα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τώρα, ειδικά που μας λες ότι εν τέλει φέρανε το Ζίζι Ρόμπερτς για θέση ξένου, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Αλλά τέλος πάντων. Λουτσιάνο, είμαστε πάνω από μία ώρα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο καιρό που μιλάμε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τελειώνουμε τη συνέντευξη. Αν έχεις λίγο χρόνο για μερικές ερωτήσεις, ακόμα και το κλείνουμε. Είναι εντάξει? Όχι, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλω. Να είσαι καλά. Ας πάμε λίγο στον τωρινό Ολυμπιακό. Θέλουμε την άποψή σου για αυτό που βλέπεις. Ειδικά από τη στιγμή που τα δείγματα που έδειξε ο Ολυμπιακός τα πρώτα δύο χρόνια του Μαρτίνς ήταν ενός Ολυμπιακού που έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο, πολυδιάστατο από τα πλάγια, από τον άξονα. Είδαμε ωραία πράγματα τα πρώτα δύο χρόνια του Πέδρο Μαρτίνς. Τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα αυτή τη σεζόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ξέρω ότι ήσουν και στο γήπεδο εχθές, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά θα θέλαμε την άποψή σου προσωπική και προπονητική για αυτό που γίνεται, αυτό που βλέπεις στον Ολυμπιακό σήμερα. Κώστα, Λάμπρο, προπονητικά η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί ένας προπονητής για πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ έχω η φιλοσοφία μου που έχω φτιάξει σε μένα προσωπικά. Γιατί αύριο 2-3 χρόνια μπορεί να με δεις στο Ολυμπιακό και να με ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι ένας προπονητής όταν έχει καταφέρει να φτάσει πολύ ψηλά, νομίζω ότι
είναι η ώρα από μόνος του να δώσει ευκαιρία σε κάποιος άλλος να φύγει και να αποχωρήσει από την ομάδα. Με το κεφάλι ψηλά, με την αγάπη του κόσμου. Γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Μάρτινς. Εγώ έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Γιατί με ξαναρωτήσανε με, όταν πήγε και του κάνανε ανανέωση το συμβόλαιό του, ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός, σε ένας προπονητής που δεν ξέραμε, έχει καταφέρει και έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα θετικά. Και καιρόμουν πραγματικά που ένας προπονητής έμενε τόσο καιρό στο τιμόνι του Ολυμπιακού, που δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Και όμως από την άλλη πλευρά τώρα στεναχωριέμαι που του κατηγορούν. Που είναι, δηλαδή, τώρα κάθομαι στη θέση του Μάρτιν. Αλλά κάθομαι στη θέση του Μάρτιν και λέω, εσείς του ξεχάσατε τι έχω κάνει με αυτό το διάστημα. Το ξεχάσατε. Γι' αυτό εγώ σου είπα και πριν. Έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις πάρει εκείνο, έχεις κάνει καλή πορεία. Okay. Πήγαινε να δοκιμάσεις τη τύχη σου, για να είσαι καλός πραγματικά ή του πιστεύεις αυτό το πράγμα σε άλλη ομάδα. Δίνει ευκαιρία σε άλλους. Για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο και αύριο μετά αύριο να φύγει από την ομάδα και λέει, όπως το διαβάζω και το παρακολουθώ εδώ, πολλά κακά πράγματα γράφει εναντίον του. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Okay, δεν το δέχομαι, αλλά είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα πριν 2 χρόνια, για μένα προσωπικά, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο ρόστερ ποιοτικά. Για μένα προσωπικά. Της αρχής τώρα, πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα, ήμουνα και μιλούσα στο κανάλι εδώ, στην τηλεόραση, και είπα ότι μου ρωτούσαν, λέει, Λουτσιάνο, πιστεύεις ότι θα καταφέρω στα play-off οι ομάδες να πλησιάζουν τον Ολυμπιακό? Λέω, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός για μένα θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν δώσει πάρα πολύ περιθώριο να ξεφύγει πάρα πολλούς βαθμούς δύσκολα και με κακή πορεία και με κακή απόδοση μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός δεν χάνει το πρωτάθλημα. Η άποψή μου, τους είπα. Και πιστεύω ότι θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά λένε, δεν έχω κίνητρο, δεν έχω αυτό. Πώς δεν έχω? Πώς δεν έχει? Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό που σου είπα και πριν, Κώστα, δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποδόσφαιρο. Η ημερομηνία που ξεκινάει είναι αυτή, η ημερομηνία που σταματάει είναι αυτή. Θέλω το 100% του κάτι ποδοσφαιριστής. Και τώρα τι φταίει ο Μάρτινς? Αυτούς ο Μάρτινς έχει, αυτούς τους βάζει. Αλλά αυτό που σου είπα και πριν, Κώστα Λάμπρο. Ο Λάμπρο συμπαθεί τον Λουτσιάνο και ο Κώστα όχι. Γιατί συνεχίζει και βάζει ο Μάρτιν τον Λουτσιάνο? Μήπως να πρέπει να βάλει τους Σουλής, παράδειγμα. Δηλαδή, τόσο καιρό η ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα χωρίς τον Λουτσιάνο. Θα πάει με τον Λουτσιάνο μέχρι το τέλος. Θα δώσει ευκαιρία σε 2-3. Φυσιολογικά. Αλλά δεν φταίει ο Μάρτιν γι' αυτό. Τι νομίζει, ο Μάρτιν έχει χαλαρώσει? Νομίζω ότι αυτούς τους παίκτες από την αρχή ήταν με περισσότερο κίνητρο, όπως να λένε, μέχρι και να πήρε το ασφάλιση το πρωτάθλημα. Και τώρα ίσως έχει πέσει ένα 30-40%. Αλλά εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι έχει ευθύνη ο Μάρτιν σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι Ολυμπιακός δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια λόγω ποιότητα ποδοσφαιριστών. Για μένα προσωπικά. Δεν συμφωνώ εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, να συνεχίσει ο Μάρτιν στην ομάδα. Νομίζω ότι έχει φτάσει έχει κλείσει τον κύκλο. Όσο μπορούσε αυτός. Ναι. Η άποψή μου. Ίσως να έρθει ένας καινούριος.
να ανανεώσεις, να ζητήσεις τις μεταγραφές, να πάρεις τους παίκτες. Και σίγουρα μπορεί και να κάνει τις μεταγραφές και το καλοκαίρι να λέμε πω, 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 πολύ καλά που το κρατήσαμε και φέραμε καλούς παίκτες του Μάτι, κοίτα πώς παίζει η ομάδα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά εάν δεν γίνει, ό,τι έχει φτιάξει μέχρι τώρα, θα του πάρει ο κενός. Δηλαδή, σαν να έχει φτιάξει ένα ωραίο κάστρο εκεί στην άμμο, έχετε τα παλίδια και το παίρνει. Λάμπρο, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο από αυτό? Ναι, αυτό που έρθει στο μυαλό είναι τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός είναι τόσο τραγικός και μπορεί να καταφέρει να κερδίζει το πρωτάθλημα τόσο εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Τι σημαίνει για ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα? Κοίτα να δεις, Λάμπρο. Το πρωτάθλημα φέτος, στην αρχή, ήταν τελείως διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπεις ότι οι ομάδες οι μεγάλες δεν καταφέρανε να πάρουν εύκολα τα παιχνίδια και μερικές χάσανε κιόλας. Δηλαδή φαινόταν το πρωτάθλημα να ήταν πιο σκληρός. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες οι μεγάλες δεν δώσανε πάρα πολύ σημασία στην αρχή του πρωταθλήματος στις μικρές και στις μικρομεσαίες ομάδες. Λέει, α, με έναν τρόπο με τον άλλο θα το κερδίσω. Και αφήνανε τον Ολυμπιακό που πήγε και κέρδισε εύκολα, δύσκολα, κέρδισε. Και μετά έχει γίνει μεγάλη απόσταση και άλλες ομάδες δεν μπορούσαν να το πλησιάζουν. Γιατί νομίζω, εάν είχε ξεκινήσει το play-off και ήταν 2-3 βαθμούς, 4 η διαφορά Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, θα βλέπαμε ότι εγώ θα σου έλεγα ότι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός θα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα μπορούσε να το πάρει όπως το παίρνει, δεν το παίρνει άτυχα, το παίρνει δίκαια, γιατί σου είπα, ήταν πιο σταθερός, πιο σοβαρός σε πολλά παιχνίδια, αλλά θα είχε περισσότερες δυσκολίες. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει και παίρνει το πρωτάθλημα φέτος, γιατί έχει καταφέρει από την αρχή να κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι. Και έχω μια άλλη ερώτηση. Νομίζω λένε στον Ολυμπιακό «We keep on dreaming» και πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού θέλουν να δουν κάτι ωραίο ξανά στην Ευρώπη. Και έχω τη νόμη. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε κάτι στην Ευρώπη όταν παίζουμε με μικρότερες ομάδες? Πώς μπορούμε να παίξουμε με ομάδες από τη Γερμανία όταν παίζουμε εμείς με, δεν ξέρω, Ιωνικός, Ατρόμητος και πάω σε τόσο κάτω? Έχει αυτή τη δυσκολία. Όχι. Εγώ εκεί θα επιμένω τώρα. Δεν έχει σε όλες τις χώρες και στο Βέλγιο και στην Ελβετία έχουν τις μεγάλες ομάδες που λέμε και τις μικρές. Δεν μπορεί να παίξει το πρωτάθλημα μόνο η Αντερλέτς με τη Στάντελιάς, η Μπρίζ, Κλουμπ Μπρούζ, αυτοί οι τρεις. Όπως και εδώ στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίχτει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΑΕΚ. Πρέπει να παίξει με τις μικρές, με τις μικρομεσαίες ομάδες. Το μόνο που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα για να δυναμώσει το πρωτάθλημα, για μένα προσωπικά, είναι να γίνει το ποδόσφαιρο πιο σοβαρός. Να είναι σοβαροί άνθρωποι που πρέπει να είναι εκεί μπροστά. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα του 2022-23. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου ξεκινάει. Με κατάλαβες? Εδώ είναι η μοναδική χώρα που κάτι χρόνο δεν ξέρω πότε τελειώνει και πότε σταματάει το πρωτάθλημα. Πότε ξεκινάει το καινούριο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ετοιμάζεις, κάνεις τα φιλικά σου να ξεκινήσεις και μετά πάει 2 εβδομάδες πιο μετά. Και στην Ελβετία και στην Βέλγιο έχουν παίξει ήδη 3-4 αγωνιστικές
παραπάνω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι εύκολο, μπορούμε να βλέπουμε το Ολυμπιακό πάλι στην Ευρώπη να κάνει μια καλή πορεία, okay? Αλλά βλέπω και άλλες ομάδες σε άλλες χώρες που είναι περίπου του ίδιου μέγεθους της Ελλάδας, που έχουν καταφέρει και κάνουν καλή πορεία. Θέλω να σου πω ότι σίγουρα με καλές μεταγραφές, εννοώ καλές μεταγραφές, καλός ποδοσφαιριστής πραγματικά, γιατί μια μεταγραφή μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή προς τα μάτια του κόσμου, αλλά να μην ταιριάζει με την ομάδα, να έρθει εδώ και να μην παίξει. Έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές τώρα που ήταν στο Ολυμπιακό, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ, και λέγα ότι είναι παιχταράς, τι έκανε εκεί, τι έκανε από εδώ, είτε στο Ολυμπιακό και δεν παίξανε. Οπότε η Λάμπρου Κώστα για μένα σημασία έχει εδώ. Τι με νοιάζει εμένα αν ο Λουτσιάνο ήταν να έκανε παπάτες σε Τουρκίες, έκανε παπάτες στην Αγγλία. Είτε στο Ολυμπιακό και δεν... Και δεν ακούμπησε. Αλλά πήραμε τον Λουτσιάνο, έπαιξε στη Manchester United, παιχταράς, θα μας βγάλει, θα πάμε τελικό. Και έκανε τον Λουτσιάνο και δεν ακουμπάει την μπάλα. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Σωστές μεταγραφές, καλούς ποδοσφαιριστές. Σου είπα ότι πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι στο κομμάτι πότε θα ξεκινήσουμε την καινούρια σεζόν, πότε θα τελειώσει. Να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όσο καλύτερα τα γήπεδα σε μικρομεσαίες ομάδες. Να είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα τη β' κατηγορία για να μπορέσει την πρώτη κατηγορία να είναι πιο δυνατή. Αλλά αυτό το πράγμα να αποφεύγουμε από το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο σκληρό, γιατί πρέπει να παίξουμε με το Ιωνικό, με τη, αυτά, με εκείνο. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί είναι μια χώρα με 14-16 ομάδες και έτσι πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι, δεν κάνουμε τα βασικά, Λουτσιάνο, και είναι πονεμένες ιστορίες αυτές της οργάνωσης ή μη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ, ποιοι διευθύνουν, ποιοι ελέγχουν την ΕΠΟ και ποιες ομάδες επωφελούνται και όλα αυτά τα αρρωστημένα πράγματα. Και στο τέλος αυτό που καταφέρνουμε δυστυχώς, ναι, είναι να απομακρύνουμε τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν την πρόοδο. Αλλά εντάξει, αυτές είναι πονεμένες ιστορίες και πάλι δεν τις λύσουμε εμείς, αλλά μας αρέσει που τα λες τα πράγματα με το όνομά τους. Πάνω σε αυτό, ναι, θέλω να σε ρωτήσω και απάντησε άμα θέλεις. Θέλω να σου ρωτήσω για τον Λουτσέσκου, επειδή έχει συνεργαστεί μαζί του. Μπορείς να μας τον περιγράψεις λίγο σαν άνθρωπο, γιατί εντάξει, εμείς σαν Ολυμπιακοί τον βλέπουμε και τον ακούμε με το κουστούμι που φοράει, είτε ήταν προπονητής της Ξάνθης, είτε ήταν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, προπονητής του ΠΑΟΚ. Και ο άνθρωπος βγάζει μια πίκρα ή βγάζει ένα μίσος, αν μπορώ να, δεν ξέρω, κάπως έτσι το βγάζει, εναντίον του Ολυμπιακού, ότι του φαίνονται όλα, ότι το σύστημα, το σύστημα ευνοεί τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά, επειδή το ξέρεις τον άνθρωπο? Κοίτα να δεις. Ναι, ναι. Εχθές μιλούσα για τον Λουτσέσκου, με πήραν από τη Θεσσαλονίκη, μιλούσα για τον Λουτσέσκου. Όταν η πρώτη χρονιά που πήραν τον Λουτσέσκου, παγωνόταν και με παίρνανε τηλέφωνο. Δεν θα σου πω κάθε μέρα, αλλά κάτι τρεις μέρες με έπαιρνε τηλέφωνο. Και περισσότερο όταν δεν πήγαινε και καλά. Γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Ναι. Γράψανε τι νομίζω ότι είναι ο Πάοκ είναι Ξάντη και διάφορα πράγματα. Μπήκανε στο κήπεδο. Ο Ράσβαν δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το Ολυμπιακό. Γιατί με ρωτούσα συνέχεια πώς είναι ο Ολυμπιακός, Λουτσιάνο, πώς είναι εκεί μέσα, η καταστάση, η ομάδα, ο κόσμος. Πάντα με ρωτούσε, γιατί συζητάγαμε μετά την προπόνηση μέσα στο γυμναστήριο, γιατί καθόμαστε και κάναμε
προπόνηση μαζί, όταν βγαίναμε για ένα κρασί, συζητάγαμε, πάντα με ρωτούσε. Με ρωτούσε τον Ολυμπιακό γιατί ήξερε ότι είχα παίξει τον Ολυμπιακό. Η πρώτη ομάδα που θα πήγαινε μεταγραφή αυτό δεν ήταν ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ, για να ξέρει. Απλά δεν του είχαν πει ναι και μετά δεν ξέρω, πήγαινε άλλους προπονητές και έμενε αυτός όλες τις ομάδες. Εκείνος, η δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, συνέχεια του φώτανε και λέει τι είναι αυτό, νομίζω ότι είναι χωριό. Ο Λουτσέσκου, όπως ζει τώρα, από την πρώτη μέρα που πήγε στο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα που ξαναγύρισε, ήταν ο ίδιος Λουτσέσκου που ζούσαν τα παιχνίδια και τις προπονήσεις στη Ξάντη. Εγώ δεν μπορώ να σου πω πώς ήταν στη Ρωμανία που δούλεψε. Εγώ στο 1,5 χρόνο που ήμουν εκεί μαζί του, ένα χρόνο που ήμουν εκεί μαζί του. Τρελαίνεται. Είναι πατιασμένο με τη δουλειά. Του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά. Του αρέσει πάρα πολύ να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Του αρέσει κάθε μέρα να δει πώς θα είναι οι ποδοσφαιριστές, να μάθει για τους ποδοσφαιριστές, να είναι οργανωμένοι όλα τα πάντα. Αυτός πραγματικά είναι Λουτσέσκου. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή τη κόντρα. Γιατί πρώτη χρονιά δεν του βγήκε, έχασε το πρωτάθλημα. Μετά πήρε αίθιο το πρωτάθλημα, κύπελλο πρωτάθλημα. Έφυγε, ξαναγύρισε και πήρε, ας πούμε, παράδειγμα, του συνδυάσανε με τη πιο πολύ με του ΠΑΟΚΟΥ, του κάνανε να αγαπήσει περισσότερο του ΠΑΟΚΟΥ και βγάζει μία εικόνα ότι έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορώ να του, δεν έχω συζητήσει ποτέ μαζί του τα τελευταία για αυτό το κομμάτι. Εγώ το βλέπω όπως το βλέπεις και εσύ, ότι ακούει καμία συνέντευξη που λέει ότι από εκεί τους βοηθάνε και μας έχουν παρατήσει, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά δεν νομίζω, εγώ πιστεύω, παράδειγμα λέω, για ένα αύριο ο κύριο Μαρινάκη ενδιαφέρει για τον Λουτσέσκου για να πάει να του πάρει από το ΠΑΟΚ, θα έρθει στο Ολυμπιακό και θα κάνει τα πάντα για να είναι ο Ολυμπιακός καλά. Να παίξει μπουνιά, θα παίξει μπουνιά. Θα πει για το ΠΑΟΚ, θα πει για το ΠΑΟΚ, παρόλο που ήταν εκεί τόσο καιρό. Όπως βγήκε και είπε, γιατί μακάρι να μην έρθει η φίλη της Μαρσέη στη Θεσσαλονίκη. Αύριο, ας πούμε, παράδειγμα, αν είναι στο Ολυμπιακό ή είναι στο Παναθηναϊκό, Συνάκη, εγώ είμαι σίγουρο ότι άμα γίνει καμία φασαρία, θα πει χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα, γιατί έτσι είναι που χαρακτηρίζει. Είναι περίπου. Αυτός είναι περίπου του προπονητή της Μασέη, που ήταν και στη Βραζιλία, ο... Πώς το λένε, ο... Σαπάολη. Της Μασέη τώρα, ο Φαλακρός, ο Αργεντινός. Σαπάολη. Που μου αρέσει πολύ του. Ναι, ο Σαν... μου έφυγε, ήταν στη Βραζιλία. Ο Σαμπάολη. Στη Σάντος. Σαμπάολη. Ήταν. Πώς το... Σαμπάολη. Ναι. Ναι, ο Σαν Πάολι, ναι. Εσύ το ξέρεις, το Σαν Πάολι είναι περίπου το ίδιο χαρακτήρα του Λουτσέσκου. Ίσως μπορεί και πιο δύσκολο, πιο... Ο Σαν Πάολι μια φορά του... μάλλον με το διαδικτή, δεν ξέρω αν τον έχεις διαβάσει. Όχι. Ο Σαν Πάολι μάλλον είναι διαδικτής και από του έδωσε κόκκινη κάρτα ο διαιτητής και έπρεπε να φύγει από τον Κύπρο. Ο Κύπρο ήταν μικρό και ήταν είχε τα τείχος κοντά. Έξω από τον Κύπρο ήταν ένα δέντρο με πορτοκάλια και πήγε απ' έξω τον Κύπρο, ανέβησε στο δέντρο και από εκεί έδωσε την οδηγία στην ομάδα. Δηλαδή τέτοιος, αν αύριο Λουτσέσκου πρέπει να ανέβει σε κανένα δέντρο και να δώσει οδηγίες, το κάνει. Απίστευτο. Πάντως... Αυτός είναι... Πάντως, εντάξει... Σίγουρα, Κώστα, κοίτα να δεις. Εμείς, ας πούμε παράδειγμα, αυτό που σου είπα, αύριο αν έρχεται στο Ολυμπιακό, θα πρέπει να δώσει, για αυτό που σου είπα, είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να δώσει το καλύτερο του εαυτό για το Ολυμπιακό. Και θα σατιστεί ο ΠΑΟΚ και θα πει πρωτότης, θα πει αυτό. Θα πίνει εκεί, καταλάβες, όπου αυτή τη στιγμή θέλει.
Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω, όπως εγώ στα παιχνίδια, ανεξάρτητο για αν παίζουμε μικρή ομάδα, εγώ θέλω να κερδίσω. Ξέρει πόσο σε όσα γήπεδα έχω πάει εδώ σαν βοηθός προπονητής και λέει Λούτσι, ηρέμησε, τι είναι αυτά ρε, έφυγε ψωμί από εδώ. Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, Κώστα Λάμπρα. Εγώ ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς εγώ να την αφήσω εγώ την ομάδα μου. Δηλαδή, έλα, πένα, βάλτε το γκολ. Γιατί εγώ έχω παίξει 5-3, 10 χρόνια στην ομάδα. Όχι, όπου είσαι θέλεις να κερδίζεις. Και εγώ αυτό που διαπιστώνω στο Λουτσέσκου είναι ότι τους παίχτες τους προετοιμάζει ψυχολογικά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, νομίζω όλοι μας εδώ που συζητάμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια, πάντα ο ΠΑΟΚ φαίνεται ψυχολογικά πιο έτοιμος ή πιο πορωμένος. Σκληρός. Σκληρός. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπερτερεί του δικού μας προπονητή, ίσως θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι, την ψυχολογική προετοιμασία των παιχτών, να τους εμψυχώσει, να τους ετοιμάσει για μάχη. Δεν ξέρω, αυτό μου βγάζει εμένα ο Λουτσέσκου σαν χαρακτήρας, προπονητικά τώρα. Κοίτα να δεις, Κώστα. Δύο προπονητές, ένας εγώ είχα προπονητής, που ήταν πάρα πολύ, πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές, πραγματικά πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Γιλέρμου Όγιος, ο θυμάσαι ο Αργεντινός, ναι, που ήταν στον Άρη κάποτε, ήταν στον και στον Ατρόμητο μαζί μου, ο Γιλέρμου Όγιος. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν τον έλεγες εσύ στον Όγιος, παράδειγμα, coach, έχω ξεχάσει παράδειγμα του σκυλί μου εκεί στο σπίτι, μπορεί να πάνε να το ταΐσει, τα πήγαινε, να τον έβγαζε και βότα και όλας. Τέτοιου άνθρωπος, το ίδιο και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, αυτό τον έχει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Να μην ξεχάσουμε όμως, Κώστα, ότι γιατί όταν είσαι βοηθός, ο ποδοσφαιριστής έρχεται πιο κοντά σε σένα. Πιο κοντά γιατί εσύ είσαι αυτό το escape, το escape που έχεις και να ακούει λίγο παραπάνω πράγματα. Υπάρχει ποδοσφαιριστής και παντού είναι έτσι. Αυτοί που παίζουν είναι πάντα αυτοί που είναι ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι. Αυτοί που δεν παίζουν, εντάξει, δεν μου δίνει σημασία, αυτό, εκείνο, μου μιλάει άσχημα. Ο Λουτσέσκου έχει ένα καλό, μέχρι και αυτούς που δεν παίζει, προσπαθεί να είναι κοντά και όταν δεν είναι και πολύ κοντά, έλα Λούτσι, έλα εδώ. Πάρε, ας πούμε, το Κώστα, το Λάμπο, μίλησε τους μαζί του, πήγε ένα καφέ μαζί τους, πήγε εκεί να τους κεράσει ένα φαγητό, να τους μιλήσει, μήπως έχει κανένα θέμα, δεν είναι ευχαριστημένο, έχουν πρόβλημα υγειονομικά, τέτοιο σχέδιο. Και αυτό είναι πλέον ο Κώστας στο ποδόσφαιρο, Λάμπρο, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ σου είπα και πριν από την αρχή ότι περισσότερες φορές εμείς κοιτάμε την καρέκλα. Δυστυχώς ο προπονητής κοιτάει την καρέκλα. Η καρέκλα, εγώ δεν ήμουν, δεν έχω μαζέψει λεφτά, το σου πω έτσι ομά, δεν έχω μαζέψει λεφτά όταν ήξα, τώρα έχω τη δυνατότητα να προπονητής να βγάζω κάποια λεφτά, okay. Θα είμαι και με του πρόεδρου, θα κάνω αυτό που θέλει ο πρόεδρου, και δεν θα με διώξει τώρα, θα με διώξει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Τουλάχιστον έτσι δεν είναι προπονητής για μένα. Από τη στιγμή που φοβάσαι να κάνει τη δουλειά σου και θέλεις εσύ να είσαι σίγουρο. Οπότε. Ναι. Κατάλαβα. Τι να πω. Κοίτα, φτάνουμε κοντά σε 2 ώρες συνέντευξη. Περνάμε τέλεια, Λουτσιάνο, και πραγματικά θα μπορούσαμε να συζητάμε με τις ώρες μαζί σου, όπως φαίνεται.
Θέλω να κάνω μία έκκληση. Κώστας Λιανός, εάν ακούς, ήθελες να κάνεις μία ερώτηση στο Λουτσιάνο, ήθελες να μπεις μέσα. Άμα ακούς, μπες μέσα, γιατί τώρα θα πάμε σε ένα... στην τελευταία φάση της συνέντευξης, Λουτσιάνο, θα σου κάνουμε μερικές γρήγορες, πιο ελαφριές ερωτήσεις. Εντάξει, λίγο πιο light, γιατί μιλήσαμε και για αρκετά σοβαρά θέματα. Τα είπαμε πολύ όμορφα και πολύ αυθεντικά. Θα το πάμε λίγο πιο light τώρα, εντάξει. Θα σου κάνουμε μερικές ερωτησούλες και θα απαντήσεις αυθόρμητα, εντάξει. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Κανένα πρόβλημα, ναι. Ωραία. Quick fire round. Ξεκινάμε. Ο αγαπημένος σου προορισμός για διακοπές, ποιος είναι? Ελλάδα. Αφού ζεις στην Ελλάδα. Δεν πάω πουθενά. Πού στην Ελλάδα? Κώστα, λατρεύω την Ελλάδα. Κάτι χρόνο μαθαίνω ένα κομμάτι της Ελλάδας. Ισχύει. Γιατί και εγώ κάθε χρόνο έρχομαι στην Ελλάδα διακοπές. Εντάξει, έχω παντρευτεί κριτικά εγώ και κάθε χρόνο πηγαίνω στα Χανιά. Αλλά ναι, δηλαδή κάθε χρόνο πας στην Ελλάδα και κάθε χρόνο μπορείς να ανακαλύπτεις ένα νέο μέρος στην Ελλάδα. Οπότε, εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό που λες. Είχα 4 χρόνια από Βραζιλία. Ναι. Και με ρωτούσαν οι φίλοι μου που μεγαλώσαμε μαζί ποδοσφαιρικά. Λούτσι, πρώτη φορά τόσο καιρό δεν έρχεσαι. Και του λέω, τώρα αρχίζει και γνωρίζει την Ελλάδα που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν έχω κάτι να κάνω εδώ. Εγώ πραγματικά ακούω, σας λέω, με όλη την έννοια ότι εγώ τη λατρεύω αυτή τη χώρα. Τη λατρεύω πραγματικά. Νιώθεις πιο πολύ Έλληνας, αν μπορώ να σε ρωτήσω αυτό, νιώθεις πιο πολύ Έλληνας παρά Βραζιλιάνος, τόσα χρόνια που είσαι εκεί? Εγώ είμαι 22 και είμαι τώρα 49, είμαι 26 χρόνια στην Ελλάδα και 22 στη Βραζιλία. Πώς να Έλληνας είμαι. Φοβερό. Επόμενο ερώτημα. Τελευταία ταινία ή σειρά που είδες στην τηλεόραση ή στο σινεμά? Τι βλέπεις εσύ στην τηλεόραση? Βλέπεις τηλεόραση? Σου αρέσει το σινεμά? Τι έχεις δει πρόσφατα? Blacklist. Λάμπρο, το ξέρεις αυτό? Yeah. Εγώ δεν το ξέρω. Όχι, δεν την έχω εδώ. Δεν το ξέρω. Είναι στο Netflix? Yeah. Τι είναι αυτό? Θα πάει στη λίστα. Κάτι έχει... Είναι... Θα το δείτε. Ωραία, το κοιτάξω. Blacklist. Κάτω έχει ενδιαφέρον. Το σημειώνω τώρα για να το κοιτάξω. Λοιπόν, Blacklist. Δεν το ξέρω. Για να δούμε. Αγαπημένο φαγητό. Ναι. Αγαπημένο φαγητό και αγαπημένο ποτό. Αγαπημένο φαγητό. Κοίτα να δεις, Κώστα. Γιατί εγώ είμαι... πολύ καλό σεφ. Εμένα μου αρέσει ό,τι φτιάχνω, μου αρέσει από την πεθερά μου. Εμένα μου αρέσει τα γεμιστά της, ναι, που φτιάχνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ποτό, κοίτα να δεις. Άμα είμαι μαζί σου ή μη του Λάμπρου και σας αρέσει, ας πούμε, παράδειγμα, οτιδήποτε, εγώ είμαι μαζί σας. Θέλετε μπύρα, θέλετε ουίσκι, θέλετε βότικα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νερό. Απλά η παρέα μου σου πάει και... Αυτό είναι, σωστός. Δηλαδή εσείς πραγματικά δεν ξέρετε εσείς την... του serial Blacklist. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Το Blacklist είναι πρώτη φορά το ακούω. Πρέπει να το κοιτάξω. Όταν τελειώσουμε θα κάτσω να δω τι είναι το Blacklist για να το ψάξω, το κοιτάξω. Κάτσε, γιατί μας έπιασες αδιάβαστος εδώ πέρα. Ναι, είναι ωραία.
Αλλά όταν έρθω με το καλό, όταν έρθω στην Ελλάδα, βγούμε να πιούμε μια καϊπερίνια. Αφού είσαι και Βραζιλιάνος, δεν ξέρω αν σου αρέσει η καϊπερίνια. Καϊπερίνιο. Φτιάχνουν πολύ ωραία, Κώστα. Θα χαρώ να σε κεράσω. Έτσι. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε. Αγαπημένος συμπαίχτης. Στην καριέρα σου. Αγαπημένος συμπαίχτης. Αγαπημένος συμπαίχτης μου. Κοίτα να δεις. Ας πούμε, παράδειγμα, εγώ θα σου πω από ομάδες, καταλάβες. Ξέρετε, εγώ είχα το Βενετίδες με το Άντζας. Στο Ατρόμητο εγώ είχα το Μασέλο Λιβέρα και το Μερίνο, ένα Περουβιανός. Ναι, θυμάμαι. Μετά, Μερίνο. Στο Πανιόνιο είχα το Μπρέσκα. Θυμάσαι το Μπρέσκα? Επιθετικό, ναι, το θυμάμαι το Μπρέσκα. Με τα μαλλιά, τα ξανθιά. Ναι, στο Πανιόνιο είχα το Μπρέσκα. Στο Παζιάννινα είχε ένα Αργεντινός που ο Ριμόντ, Λούκας Ριμόντ, που κάνουμε πάρα πολύ παρέα και εκτός και εντός κηπέδου. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Πού άλλο έχω παίξει? Στο ΠΑΟΚ έκανα πολύ παρέα με το ΟΚΑ. Με τους Κύπριους εκεί έκανε πολύ παρέα. Διασημάκη, έκανε παρέα με το Γεωργιάδης, δηλαδή αυτά τα άτομα. Και στο Ολυμπιακό είμαστε πάρα πολύ, ξέρετε, με τον Γιωβάνη. Δηλαδή, γιατί είχαμε γνωριστεί και στη Βραζιλία και συνέχισε αυτή την φίλη εδώ και την συνεργασία εδώ στο Ολυμπιακό. Φανταστικό. Αγαπημένος παίκτης από όλες τις ομάδες που έχει παίξει ο Λουτσιάνο. Επόμενη ερώτηση είναι, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει? Έναν αντίπαλο που λες στο τέλος του μάτς, που αυτός το μπιπ. Ποιον έχεις να θυμάσαι? Ή έλεγες για τον Μοντέρο νωρίτερα, ας πούμε, που ήταν πολύ άγριος και τα λοιπά μέσα... Κοίτα να δεις. Στην Ευρώπη αντιμετωπίσαμε πάρα πολλούς. Μοντέρο προς τη Γιουβέντους, Ρομπέρτο Κάρλος, η Ρεάλ, πώς να σου πω, Ζιντάν. Στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι και συμπαίχτης, αλλά και αντίπαλο, νομίζω ότι για μένα ο πιο δύσκολο αντίπαλος, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν ο Άντζας. Το ήθελα... Χαίρομαι που το... Ο Άντζας ήταν... Χαίρομαι που το λες, γιατί εγώ τον Άντζα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση και επειδή μας ακούνε και νεότερα άτομα που μπορεί να μην τον προλάβανε τον Άντζα, θα ήθελα να τον περιγράψεις λίγο σαν παίχτη. Για μένα ήταν ένα μοντέρνο center back. Ήξερε μπάλα. Ήταν μπαλά το center back. Δηλαδή αυτό το κάτι σαν Van Dijk. Είναι ίσως λίγο τρελό αυτό που λέω. Αλλά ήξερε να προωθήσει την μπάλα. Ήταν αρχοντικός, ψηλός, καλός. Δεν είναι υπερβολία. Εγώ νομίζω, γιατί τον έζησα και στη Ξάντη δύο φορές και στο Ολυμπιακό, και πιστεύω ότι εάν ο Άντζας δεν είχε αποφασίσει να σταματήσει τόσο γρήγορα, να παίρνει λαθασμένες αποφάσεις, ο Άντζας τώρα θα έπαιζε τότε πριν να σταματήσει, θα είχε παίξει σε μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο από το Βαντάκι αυτός, για μένα προσωπικά. Θα είχαν
διαμορφωθεί καλύτερο αμυντικό. Ο Άντζας ήταν 1,90 τόσο, φαινόταν αργός, αλλά πρόλαβε όλε τις φάσεις, τον έβαζε να παίξει δεξί μπάκι στο όπιο αμυντικό χαφ, έπεσε με την ίδια ευκολία, πολύ καλό ψηλό παιχνίδι. Δηλαδή, εάν ας πούμε παράδειγμα, ο Άντζας είχε ένας προπονητής σαν του Γουαρδιόλα, σαν του Κλόπ, εγώ νομίζω ότι ο Άντζας θα είχε αφήσει εποχή στην Ευρώπη, για μένα προσωπικά. Αγαπημένος προπονητής αυτή τη στιγμή, ποιος σου αρέσει από προπονητές? Είπες Γουαρδιόλα, Κλόπ, είναι κάποιος προπονητής που θαυμάζεις? Κοίτα να δεις, αυτοί οι δύο, Γουαρδιόλα, Κλόπ, για μένα είναι αυτοί που διδάσκουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όχι διδάσκουν το ποδόσφαιρο μόνο, αλλά ζουν και το ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει προπονητής και ζει το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει αυτό το προπονητής μου τρομένο στον πάγκο. Εμένα μου αρέσει ο προπονητής που παίζει μαζί με το, όπως παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, το Λουτσέσκο. Κάνει κολοτούμπας άμα χρειάζεται, πέφτει κάτω. Εμένα μου αρέσει έτσι. Όπως ο Κλόπι πάει στο Κερκίδα, κάνει το αυτό με τους φιλάτρους, ο Γουαρδιόλα πανηγυρίζει, μετά πάει αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές. Όπως το πέταξε μία μέρα εκεί, είχαν πάει έξω οι ποδοσφαιριστές του και λέει, του ρωτούσαν, Γουαρδιόλα, ξέρετε ότι οι παίκτες ήταν εκεί? Και λέω, ναι, τους ξέρω και θα τους μαλώσω τώρα γιατί δεν μου καλέσανε να πάω και μαζί τους. Δηλαδή, αυτό τους προπονητές εμένα μου αρέσει. Λάμπρο, έχεις καμιά ερώτηση εσύ να προσθέσεις? Γιατί έχει πάει το 10.30 μεσάνυχτα στην Ελλάδα και ο Λουτσιάνο πρέπει να πάει για ύπνο. Δεν έχω κάτι άλλο. Κώστα, αν θες, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα για τον Λουτσιάνο, αλλά νομίζω θα το τελειώσουμε εδώ, γιατί έχουμε φτάσει κοντά 2 ώρες συνέντευξη. Λουτσιάνο, πραγματικά, όπως είπα και νωρίτερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Σίγουρα. Μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο που μας έχεις διαθέσει σήμερα. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σου. Και να είμαστε σε επαφή. Θέλεις να... Κώστα, δεν έχει να με ευχαριστήσει τίποτα. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φίλους που μας ακούνε τώρα πριν κλείσουμε? Κοίτα να δεις, το μόνο που θέλω να τονίσω, κάτι που είχαμε συζητήσει και μετά με ρώτησε αλλά το ξέχασα να σου απαντήσω, ήταν όταν με ρώτησε εσύ ότι αν πιστεύω ότι πρέπει να βάλει ένα όρο η Ομοσπονδία για τους ξένους να μειωθούν και τέτοια, και δεν σου απάντησα. Εάν υποσχεθεί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ότι κοιτάτε να δεις, να μειώσετε εσείς τους ξένους, να κάνει ένα ρεύμα σε όλη τη ομάδα, να μειωθεί τους ξένους, γιατί εμείς Έλληνες θα δώσουμε ποιότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τότε να του δεχτεί η ΕΠΟ και να του κάνει. Όσο θέλετε εσείς, να κάνει ένα ρεύμα σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε ομάδα που έχει στην Ελλάδα, και να του ρωτήσω εσείς πόσους ξένους θέλει να έχει στην ομάδα. Και θα πει, να αποφασίσουν τα παιδιά, θέλουμε 3, θέλουμε 5. Αλλά επίσης πρέπει να υπογράψει εκεί ότι εμείς οι Έλληνες θα δώσουμε ποιότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας υπόσχομαι ότι το ποδόσφαιρο θα είναι διαφορετικό, χωρίς πολλούς ξένους. Τότε να βάλει ένα φρένο ή αυτοί που αποφασίζουν για τους ξένους στη χώρα. Νομίζω έτσι που κάνεις το ποδοσφαιριστής να είναι πιο επαγγελματίας, να του ενδιαφέρει περισσότερο για το εαυτό του, να δουλέψει περισσότερο για το εαυτό του, και έτσι θα κερδίσει και η ομάδα. Και σίγουρο ποδοσφαιριστής, γιατί αν ο Έλληνας δίνει την ποιότητα στη χώρα του και στο ποδόσφαιρό του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και θέλω να... Μπορεί και να έχω πει κάποια πράγματα και έχω να στεναχωρηθεί κάποιος
κάποια άτομα, αλλά σας μίλησα με όλη την αλήθεια. Δεν έχω να κρύψω κάτι για κανένας και περισσότερο δεν προστάω σε κανένα τίποτα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που διάλεξε να κάνω και να συνεχίσω να κάνω, γιατί έπαιξε μπάλα και διάλεξε να είμαι σαν προπονητής. Αλλά δεν είναι ότι εγώ θα σκοτώσω ή θα χάσω τη φιλία μου για αυτό το πράγμα. Δεν ζω πια για το ποδόσφαιρο. Δεν έχω την ανάγκη ευτυχώς να ζήσω από αυτό. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο τρόπο, με τις καλύτερες προϋπόθεσεις για να βλέπω το ποδόσφαιρο να πάει προς το καλύτερο. Και σίγουρα, αν έχω στεναχωρηθεί κάποιος από κάποια πράγματα που είπα ή είπε για κάποιο φίλο του ή δεν είχε καμία ιστορία που ίσως κάτι προσωπικό και μας έβγαλε τώρα μετά που σταμάτησα, όχι. Εγώ τα είπα γιατί αισθανόμουν και νομίζω ότι σας κάλεσε κάποια πράγματα. Ήσουν απολαυστικός και αυθεντικός. Αυθεντικός, ναι. Μάγκας. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε. Και ομπριγάδο, όπως λένε στα βραζιλιάνικα. Και καλό βράδυ. Στέλνουνε από όλο τον κόσμο μηνύματα. Από Αμερική, Λουτσιάνο, Πεχταρά, χαιρετίσματα. Έχεις από την Αμερική. Έχεις χαιρετίσματα από το Γιάννη, το Σπίνο. Μας ακούνε Ολυμπιακοί από όλο τον κόσμο, Λουτσιάνο. Είμαστε G7 International. Είμαστε μια παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την κουβέντα μας και να είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για το καλεσμά σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας και πολλά φιλιά σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού, σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κάτι μαγικό, όπου πας εσύ, θα με πάντα εγώ.